Σήμερα είναι η αγαπημένη σου γιορτή. Έλα τώρα, έλα τώρα και το γυαλί προδιαθέτει το κόκκινο. Valentine's Day σήμερα. Βράζε και τη συνεντεύξη που δίνεις για τους έρωτες της ζωής σου. Γεια σε μέρα. Όχι, για το ραδιόφωνο μίλησα. Το ραδιόφωνο μίλησα. Το ραδιόφωνο είναι ο έρωτας της ζωής σου. Καψούρα. Επαγγελματικός έρωτας, ναι, βέβαια. Σοβαρά μιλάς. Η ζωή, είπαμε, είναι τρία μονοπάτια. Ναι. Είναι ο ένας ο επαγγελματικός. Ναι. Ο άλλος είναι ο ερωτικός. Και η προσωπική ζωή του καθενός μας. Πρέπει να έχουμε και προσωπική ζωή. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε να παίζουμε τα φιλαράκια μας κανένα PlayStation, να κάνουμε κανένα ταξιδάκι, πάμε να βλέπουμε κανένα ματσάκι. Θα πάμε με τα φιλαράκια στο ταξιδάκι. Να μην πάμε. Θα πας για ερωτικό ταξιδάκι. Έλα μωρέ. Είπαμε προσωπική ζωή, επαγγελματική ζωή, οικογενειακή ζωή. Ναι. Σπετσέτε σήμερα, Αγίου Βαλεντίνου, πράγμα μέρα που είναι έτσι. Τι το έδειξε, είναι μέρα. Θα πάμε και στην Παλμή να χώνεσαι. Θα πούμε. Τι θα πούμε. Πάω και ο Ολυμπιακός σέρνονται. Θα τα πούμε και αυτά. Η ΑΕΚ τι κάνει δηλαδή. Η ΑΕΚ είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με την ΑΕΚ. Να είσαι ΑΕΚ τώρα, δηλαδή είναι πολύ ντεμοντέ. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσουν τίποτα. Δεν έκανε ρεποδαρικό του πέρσι το Γιάννη. Αυτό. Δηλαδή τόσο γκαντέμα. Τόσο γκαντέμα. Δεν τι γκαντέμα. Έβγαλε τέσσερις κόντρες. Είχε άλλο το μπουκαλάκι με τον Εμβιλά. Με τον Εμβιλά στα καφ. Το χτύπησε στον άξονα. Κάνε μια σωστή αντεπίθεση, κάνε. Έλειψε νομίζω χθες. Ο Αραούχο έλειψε. Ο Αραούχο πάρα πολύ. Ναι, έλειψε ο Σέντερ Φόρα. Αυτό ήταν μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ. Θα τα δούμε όλα, θα τα βάλουμε στη σειρά. Αλλά πάμε πρώτα λίγο σιγά σιγά να ξεδιπλωθούμε. Γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε βασικά. Θα είναι μια εβδομάδα ποδοσφαιρική τροποντινά. Όχι τροποντινά και στην πράξη. Θα έχουμε, ξέρω εγώ. Ευρωπαϊκά, Αταλάντα Ολυμπιακό, Αμίδηλα Πάου. Εξαναβολή που έχουν κάποια μα. Τσουλού θα έχει. Τρίτη, Τετάρτη. Να το δούμε λίγο αυτό με το τσουλού. Πώ χρειαστεί να κάνουμε και κανένα τσουλού, κάνα καλό ματσά. Γιατί τώρα μας έβαλε τώρα να δεις αυτοί όλοι οι ουρακοτάγκοι δεν δίνουν θεαματικότητα σε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το κοινό μας είναι ουρακοτάγκων. Δεν είδες στην Νεάπολη τι φωνάζανε. Θα γίνεται σαν τον Άλκη τους φωνάζανε τους Ολυμπιακούς. Τόσο ουρακοτάγκη. Ναι. Μιλάμε τόσο ουρακοτάγκη. Δηλαδή άμα θέλετε να αλλάξετε τον ρακοτάκι, κόσμο, δηλαδή, ουρακοτάγκη. Μα είναι δυνατόν να πούμε. Ναι. Είναι καλά φωνάζανε, εγώ άκουσα και ένα άλλο σύνθημα. Ποιο ήταν, λέει. Παίρνει φωτιά το Κορδοβά. Παίρνει φωτιά το Κορδοβά. Πες τους λούζερ. Έτσι φορά, μετά το. Γιατί προφανώς έπεσε. Πες τους λούζερ του Μακεδονικού. Οι λούζερ τρένο είναι. Έχουν παράζει να παίξουν. Καλά, έτσι πως πάει η ομάδα. Είδες χθες το γολογάρο. Ο πάει ο πρώτος και μετά παίζουν τα μπαράζ. Αλλά... πάει ο πρώτος, παίζει μπαράζ με τους άλλους. Ε, Παγάσα, ή θα δούμε το Κόρδοβα φλεγόμενο να κρέμεται από κανένα γερανό, ή θα σε βλέπω γύρω-γύρω σε ένα κορνάρι με το Κόρδοβα. Είναι loser, παιδί μου. Είναι loser. Είναι loser. Εγώ δεν ξέρω, το έχει πάρει πολύ ζεστά ο Τζαπαύλο. Ξέρεις, έπεσε και πριν χθες. Γιατί κάποια στιγμή έμαθα από την πύρα. Πήρε και. Εμείς είναι τρελός ο πρόεδρος. Εμείς όταν βγήκαμε πρώτοι. Γι' αυτό το είπα, ρε Παγάσα. Γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, ρε εσύ, Τζαπαύλο, εντάξει, και μακεδονικό στηρίζουμε και εμείς αγαπάμε. Πίσω λεφτά. Σωστό. Δεν θέλουμε δεν πριν. Ούτε πριν ούτε μήμε. Εμείς το μια χαρά. Είμαστε τέλειοι. Λοιπόν, κέρδισε ο Μακεδονικός, έπαιζε εκεί Αστέρας, πώς το λένε τέλος πάντων, Ριχούλας, Ραχούλας, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Έκανε Αστέρα Ριχούλα. 0-1. Ξεκινήσαμε μετά. Μόλις πάει στα μπαρά, θα του στείλει ο Πολιωτόπουλος διαδηλητές, θα τον κατασπαράξουν. Πάλι. Πάλι, γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Αφήστε καλά, γιατί εγώ πάντως είδα χθες. Είδα χθες τα παιδιά, γιατί είδα τους πανηγυρισμούς τους, ένα πριβέ βιντεάκι, είδα φλόγα στα μάτια τους. Του Κόρδοβα πρέπει να ήταν. Είδα φλόγα. Μόλις το στείλουν το διαιτητή τον Παοξή, να το στείλει αδιάβαστο τον αφεντικό, ας πω εγώ είδες φλόγα στα μάτια τους. Ναι. Κάθε φορά έτσι δεν γίνεται. Ναι, ναι. Πρώτα 4.000 και μετά το Κόρδοβα λέει. Ναι, λέει ο Άλεξ εδώ πέρα που είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μας πεις και για την Καβάλα όταν θα πάμε Super League 2, γιατί είχαμε αυτόπτη μάρτυρ ρεπόρτερ εκεί του Μετρόπολης. Θα μας πεις. Θα κάνουμε κουβεντούλα. Super League 2 θα την τεντώσουμε λίγο σήμερα. Ωραία, ωραία μπάλα είδα χθες. Θα μας τα πεις ένα προς ένα, αλλά μην χάσουμε τη ροή της εκπομπής. Έτσι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, έχουμε εδώ πέρα μια κορασίδα η οποία πραγματικά έτσι. Η κορασίδα αυτή έχει βάλει στήθια να πούμε. Μα δεν νομίζω αυτή. Τι δεν νομίζει αυτή. Δεν τη βλέπω. Τη φανέλα τη έχει τεντωμένα. Είναι... Τι τεντωμένα είναι. Δεν ξέρω, ερωτική είναι πάντως, αλλά τη βλέπω μάχημη. Φωνάζει, διαμαρτύρεται. Είναι μια γυναίκα οπαδός. Χαζοχαρούμενη την κόβω. Εγώ την κόβω μια χαρά. Ξαφνικά, αφού σου αρέσει, δεν σου αρέσει αυτό. Χαζοκάνουμε, τα ψεύτικα στήθια έχει. Φαγώθη, τι να θα πει μια φορά. Σιλικόνη έχει μέσα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάντως εγώ τη βλέπω μάχημη η κορασίδα. Εσύ σηκώθηκε με διαθέσει άγριε. Ναι. Ξεκουράστηκα Σάββατο γιατί δεν ήρθα στην προπόνηση. Για προπόνηση δεν ήρθε. Που πήγατε εκεί και έκανε τον Παναθηναϊκό. Καλύτερα που δεν ήρθε. Και είδα του φίλου που ανακούσαμε, λένε καλά, ο ραπ είναι. Εσύ τελικά δεν πρέπει να λέμε τι ομάδα είμαστε. Θα αφήνουμε τη μαγεία να εωρείται. Πάει τώρα το χάσει, δεν το έργο. Το χάσαμε. Εσύ δεν το χάσει ποτέ. Γιατί ναι. Εγώ το κράτησα μέχρι το 6-7 που έλεγα ότι είμαι πιερικό. Θα βάλουμε φανέλες για τον. Και έβαλε Παναθηναϊκού, τρίπλα έκανε. Ούτε ΑΕΚ. Δεν είχαν το Ολυμπιακό. Δεν είχαν το Ολυμπιακό. Παναθηναϊκού είχαν όμω. Ποιο συνέφερε. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ τα είχε καλά. Ποιος συνέφερε. Τότε τη δεκαετία του 80. Ανοίγατε τα πόδια μια χαρά στον Βαρδινογιάννη.
Περνούσε, ε. Και αυτό σα άφηνε, παίρνετε πρωταθλήματα. Γιατί να μου φεχώ. Περνούσε. Και μπλούζες του Παναθηναϊκού. Ήταν γενναιόδωρο ο Παναθηναϊκός που λέει ο Βάρδινο Γιαζέ. Ήταν σαν τον Κόκαλη. Τα το Κόκαλη ήταν γενναιόδωρο στο κύπελο. Μα δεν νομίζω. Κύπελο. Ναι. Ένα μάτς. Φλοκ δε φλοκ είχαμε. Δεν σε ενοχλούσε. Φλοκ δε φλοκ. Λοιπόν, έχουμε τη φίλη από την Εθνική Παραγουάη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Από κάτω ερωτικές καλημέρες σήμερα, μέρα που είναι. Του Αγίου Βαλεντίνου, τον οποίο εμείς δεν τον πιστεύουμε και οι δύο, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω τον Άγιο Θεράποντα, τον Άγιο Παλαιστίνη. Α, τον Άγιο Θεράποντα έχει εκεί κιόλα. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ερωτευμένων σήμερα. Αυτό το κάνω για εμπορικού λόγου. Εντάξει, α βγάλουν και τα θοπολία, α βγάλουν και τα ζαχαροπλαστεία. Δεν μπορούμε να μην βγάλουν. Α βγάλουν. Εδώ οι λόγοι να πούμε εμπορικοί. Εσύ, όλο και όλες οι γιορτές είναι εμπορικές. Ναι, εντάξει, όχι. Δεν βρήκα και μία τέτοια γιορτή. Βαλεντίνο σήμερα, Βαλεντίνη, εσύ με τι είσαι ερωτευμένο, κοτσαρί μου. Με τη δουλειά μου. Με τη δουλειά σου κι εσύ. Να, γι' αυτό κι εγώ ταιριάζουμε. Εγώ αυτό είπα στα παιδιά του απειθήτω. Τότε τι είπατε, ποια απειθήτα. Τα παιδιά από το Πανεπιστήμιο ήταν για τη συνέδεξη μου, έλεγε. Ναι. Ήταν από το τμήμα δημοσιογραφία, απειθήτα για τη μέρα του ραδιοφώνου γενικότερα. Α, ναι. Και τι είπε, για το ραδιόφωνο μίλησε. Ναι, για το ραδιόφωνο, μόνο. Το δικό μα το ραδιόφωνο ή τα άλλα. Για το ραδιόφωνο γενικότερα και το δικό μα. Το δικό μα. Ναι. Λοιπόν. Τι είπε. Τώρα δεν είναι τη ώρα να πούμε. Υπάρχει βιντεάκι, εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Πού είναι η συνέντευξη, πού τη δούμε. Α, την έχουμε ποστάρει στα social media, στο Facebook και στο μέτρο.gr. Καλά, αυτή ήρθατε σε πάρω συνέντευξη και αντιβάλλετε στο μέτρο. Και στο YouTube υπάρχει, στο κανάλι του. Εντάξει, οκ. Κορόιδα δηλαδή αυτή. Κορόιδα, ξεκορόιδα. Κάνε συνέντευξη, αντιβάλλετε το μέτρο. Α, δεν ήταν για εμπορικού λόγου όμω η συνέντευξη, ρε φίλε. Τα παιδιά ήθελαν να πάρουν την πτυχιακή του. Ήταν δημοσιογράφοι, ήθελαν να κάνουν. Δεν είναι για εμπορικού λόγου. Του είπατε να γραφτούν σε κανένα σύνδεσμο για να βρουν δουλειά. Όχι, όχι, δεν του είπαμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Ο Μάργκερι Μπρούς στέλνει τον Τζον Πάστον το πρώτο ερωτικό γράμμα σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Άντρας και άντρας δηλαδή. Όχι, η Μάργκερι, διορθώνω. Η Μάργκερι Μπρούς, ο Τζον Πάστον. Σαν σήμερα το 1477. Του στείλε γράμμα αυτή. Ναι, το 1929 έχουμε τη σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου στο Σικάγο, μια που είμαστε εκεί, όπου 7 γκάγκστερ. Ναι. Τότε είχαμε τη συμμορία των Μπαξ Μωράν. Ναι, ναι, 7 ήταν αυτή. 7. Ναι, σκοτώνονται από μέλη συμμορία του Αλ Καπόνε που είχαν ντυθεί αστυνομικοί. Παοξίζει τον Αλ Καπόνε. Δεν ξέρω τι ήταν, εγώ σα αναφέρω τώρα. Μια που είναι το Αγίου Βαλεντίνου για να δούμε τι έχει γίνει. Είχαμε τότε στο Σικάγο που λέγαμε το 80 Σικάγο γίναμε. Θυμάσαι τι λέγαμε. Είναι Αλκαπόνε Παόξι. Αλκαπόνε Παόξι. Γιατί ρε όλα τα στραβά τα συνδέει με τον Πάοκ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι άλλη ομάδα. Θα πάτε στο γήπεδο του Μακεδονικού και να λέτε του άλλου στου Ολυμπιακού. Ξέρω, αυτό πρέπει να πρόσεξε. Πέτρο Χαριζακλή ήταν στο γήπεδο. Θα τον πάρουν το ρωτήσω. Πού να μιλήσει ο Χαριζακλή. Γιατί. Το πεθάνει ο Δαυρομάη. Σου λέει άμα το πάρει. Γιατί πρόσεξε. Όταν παίρνει την είδηση, πρόσεξε τώρα. Γιατί μην κάνει την κέλα. Όταν παίρνει την είδηση από ένα site μόνο. Δεν ήταν site εμένα. Το παλάθο. Α, άλλο αυτό. Γιατί την είδηση την έχει βγάλει. Τη βγάζει όπω έβγαλε και άλλε ειδήσει. Για τον τραγουδιστή που είπαν ότι είναι τέτοιο. Έχουν βγάλει πολλέ τέτοιε ειδήσει. Εγώ τα site του Μαρινάκη. Αυτό το 80% είναι τα site του Μαρινάκη. Αυτό σου λέω. Ο Γκαζέτα είναι του Μαρινάκη. Όχι. Το είχε, δεν το είχε. Όχι. Αυτό σε λέω. Πρέπει να ρωτήσουμε αυτό από τη μάρτυρα. Όπω σα ρωτήσω εγώ για την Καβάλα. Δεν έχει αυτό από τη μάρτυρα. Έχω το Χαριζακλή. Ο Χαριζακλής μπορεί να βρωμάει μεθάνιο. Ναι, αλλά εμένα μπορεί να μου το πει έτσι στο μούχτη για να μπορώ εγώ να το δουλέψω, να το επεξεργαστώ διαφορετικά. Για να το βρω εδώ πέρα. Του Ολυμπιακού θα τα γίνουν σαν τον. Κατάπτυστο, άμα το δεν το συζητάμε, εμετικό. Εμείς δεν το έχουμε, ας πούμε. Δεν ξέρω, σου λέω, έχετε το ρεπορτάζ. Σαν σήμερα, ο ΠΑΟΚ αποσπάει σοπαλία 1-1 σε φιλικό με τον Άγιαξ. Δεν θα το θυμάσαι, το 73 είναι. Πώς δεν το θυμάμαι. Πώς, αφού 5 χρονών ήσουν. Θυμάμαι τι έγινε. Α, θυμάσαι τι έγινε, ναι. Με τον Γιώχαν Κρόιφ μέσα, τα γκολ ο Σαράφης και ο Άρη Χάν. Ναι, έτσι, με φάουλ. 1-1, έτσι δεν το συζητάμε. Το παιχνίδι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, κατά τα άλλα. Πετάξτε καμιά ρετσίνα σε εκείνο το μάτι μέσα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω, ρε. Αφαίρεσαι. Είχε μαλαματήρε τότε ακόμα. Πώ δεν είναι, γιατί δεν είχε. Πήραν τίποτα τότε, δηλαδή 70 κάτι. Τι πήραν, δηλαδή. Κασίσια πήραν, ξέρω εγώ τι πήραν. Κάτι πήραν. Δεν μπορεί να μην πήραν. Κάτι πήραν, σίγουρα. Πήραν κάτι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαντουμπάλα. Ο Μπουκουβάλας του. Όχι ο Μπουκουβάλας, Μαντουμπάλα. Δεν έλεγε ο Καζαντζίδης ένα τραγούδι. Μαντουμπάλα. Αφού το έλεγε ο Καζαντζίδης, καμιά χοντρίδα ήταν. Λοιπόν, να βάλουμε κουιζάκι, τι ήταν η Μαντουμπάλα αυτή να. Καμιά μπουκούσταρε αυτή είναι ο Καζαντζίδης. Δεν ξέρω. Άντε να το βάλουμε κουιζάκι. Να το βάλουμε κουιζάκι, ποια ήταν η Μαντουμπάλα την οποία μνημονεύει ο Καζαντζίδης. Σε ένα τραγούδι το εκεί δεκαετία 70-80. Θα το πούμε μετά. Αυτό ο Μύρλας. Ποια ήταν η Μύρλας, δεν τον πήγαινε μία τον Καζαντζίδη. Μία στο εκατομμύριο. Καθόλου, επειδή έκλαιγε όλη την ώρα, Μια φορά χαμογελαστό δεν τον είδα σε μια φωτογραφία. Ναι. Και επειδή σε εξωστρεφεί, ό,τι παίρνει δίνει. Αυτό και το γκουγκουγκου το δικό σα. Πιο αγέλαστοι άνθρωποι που υπάρχουν.
Εγώ τον Κουχού τον έχω δει χαμογελαστό. Ποιο? Κάτω στα καφέ τον έχω δει. Που τα φιλαράκια του κάτω στο κέντρο. Πότε τον είδε να χαμογελάει. Τον έχω δει. Τον είδε να γελάει με τη Τον είδα, ναι, τον Κουχού. Τον Κουχού τον έχω δει. Καζαζίδη τον είδε. Όχι, αυτό δεν τον είδα. Αλλά δεν τον έζησα και πολύ κιόλα. Λοιπόν, η Μαντουβάλα. Τον Μπάγεβιτ τον έχει να γελάει ποτέ. Ποτέ. Ο Σάντο τον είδα. Το Σάντο τον είδα, τον είδα και πριβέ. Εγώ τον έχω δει. Το 14 στη Φορταλέζα μετά τη συνέντευξη τύπου είχε σκάσει κάτι χαμόγελα που, που είχαμε προκριθεί τότε. Εγώ δεν τον είδα, εντάξει. Εγώ τον έχω δει. Εντάξει, και μια χαρά κιόλα γελούσε ο Σάντο. Αλλά τον Χαζατζίδη, ποιο άλλο να θυμηθούμε αγέλαστου τη εποχή. Είτε μα αγέλαστου γενικά άντρε, να πούμε. Ναι, που δεν γελάνε με δεν τίποτα. Δεν γελάνε ποτέ. Είχε γυναίκε άμα. Χαζατζίδη σίγουρα νούμερο ένα. Μπάγεβιτ σίγουρα νούμερο ένα. Χαζατζίδη νούμερο ένα καταραμένο. Χαζατζίδη ή Μπάγεβιτ. Χαζατζίδη ο Μπάγεβιτ μπορεί να γελούσε άμα κάνει καμιά νίκη. Πά, πάλι σοβαρό ήταν, εγώ σα το θυμάμαι. Λοιπόν, και ψάχνουμε έτσι ένα κουιζάκι. Ποια ήταν. Ναι. Το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μαντουβάλα. Φύγε, γιατί θα παίρνουν κάποια για την κατάδειξη. Μην τον βάλει. Έλα, καλή εβδομάδα, λέει Μαντουβάλα. Πα-πα-πα-πα-πα. Για τα καζατζίδια. Ρε τον καταραμένο πρωί. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι εμπνευμένο από τη Μαντουβάλα που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933. Α, κοντά με τον καζατζίδι. Ναι. Το 30 ήταν αυτό. Πέθανε βέβαια πολύ μικρή. Πόσο? Η Μαντουβάλα το 69. Πρέπει να την γούσταρε αυτό. Δεν ξέρω, αλλά θα πούμε σε λίγο ποια ήταν η Μαντουβάλα. Έτσι να έχουμε ένα κουζάκι να αιωρείτε. Ποια ήταν η Μαντουβάλα. Λοιπόν. Τελειώσαμε μετά σας. Σήμερα είπαμε τα μηνύματά σας κάτω από την φίλαθλο, την πολύ δυνατή κορασίδα, ωραιότατη, στο γήπεδο της Παραγουάης. Ωραίτατη, πέταξε τα στήθια. Έλα ρε, πέταξε στήθια. Φοράει ένα μπλουζάκι, τι να κάνω, δηλαδή, άμα ρε, γυναίκες... πέταξε σελικόνι. Εφαγώθηκε. Καλημέρα, Σίδνεϊ. Χαιρετίζουμε. Καλημέρα, Μόναχο. Άρα δεν φυσική ομάδα. Καλημέρα, Παναγία Χαλκιδικής. Παναγία, ε. Ναι. 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 Καλημέρα, Ανόβερο. Καλημέρα από Πλανόδιο Γαλατά. Πλανόδιος Γαλατάς. Ρε πια καβάλα, Ιβέρια πάει τρένο, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά, θα Ιβέρια και... πάει για να ανέβει, άλλοι πάνε να σωθούνε. Καλημέρα, δράμα, μου λείψατε, λέει το σουκού, λέει ο Βασίλης. Αλλά η Ιβέρια παίρνει και τα σφυριγματάκια της. Τα παίρνει, ε. Εκεί στον πάγο και εκεί κάτω. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Μου στείλαν έναν που είναι όντως αγέλαστος και θα το συζητήσουμε τώρα και αρχίζει να μου αρέσει και να δικαιώνεσαι εσύ. Καλημέρα από Σιδανία. Σε τέτοια θέματα μου δεν δικαιώνουν. Πού να γελάσει ο Γουχού. Λοιπόν. Ξέρεις που αρχίζει να δικαιώνεσαι με ποια έννοια. Αρχίζει να δικαιώνεσαι με την έννοια ότι έλεγες βρε, άμα είναι κοντός, γλίγορος, φινός, στεγνός, περίμενε τον. Α, για τον Μητρίτσα. Αγέλαστος. Ναι. Τον έχεις προσέξει, αγέλαστος είναι. Ναι, ο Μητρίτσα. Αγέλαστος. Τριπλάρι. Τριπλάρι. Σουτάρι. Σουτάρι. Κάνει τρίπλα. Διείσδυση. Διείσδυση, δεν φοβάται. Είναι γλίγορος. Ναι. Αλλά τα έκανε όλα μέχρι και πριν 10 μέρες μισά. Θα του βγούνε ρε οι φάσεις. Είχες πει ότι τέτοιο. Θα του βγούνε κάποια στιγμή, αρχίζουν ναι. Να του βγαίνουνε. Δηλαδή αυτό να δεν τον κολλάω. Άμα είναι κανένας αργός. Ναι. Εκεί άμα δω αργό και τέτοια. Λες τελείως. Αυτός ναι. Κάτι θα κάνει. Όχι, η ατάκα σου ότι. Τον αργό τον κολλάω. Περίμενε ναι. Τον αυτό να. Άστο ναι. Να το δεις. Θα το δούμε. Βέβαια ναι. Έχουμε και τον Σάστρε ο οποίος δεν περίμενες εσύ και νομίζω ότι ίσως να είναι το καλύτερο μπακ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όσο και αν είμαι τραβηγμένος αυτό που θα πω, εγώ συμμετοχή. Ποιο είναι τα μπακ. Ο Σούτγκρεν σίγουρα του Άρη. Πάει αυτό, έχει πτώσει. Ναι, σου λέω συνολικά που μου αρέσει πολύ. Εμείς για τώρα μιλάμε. Για τώρα αυτή. Πριν δύο μήνες. Κοίταξε, ο άνθρωπος έχει παίξει τρία μάτσα και δύο γκολ και μία assist. Τι να πει. Τα νούμερά του. Και πίσω είναι συνεπέστατος. Πίσω. Και ταχύτατος ναι. Είναι. Και μέσα στις φάσεις είναι. Και συμμετοχικός είναι. Ποιος τον έφερε αυτό, να. Ο Μπότο. Ωραία. Ο Μπότο, ο οποίος σήμερα, μια που θα πάμε τώρα σιγά σιγά στα μάτς, σήμερα 4 η ώρα με το που τελειώσει την εκπομπή έχει συνέδευξη τύπου αποκαλύπτεται σε όλο τον κόσμο. Θα μπορεί ο κόσμος να το ρωτήσει, οι δημοσιογράφοι τέλος πάντων, θα την ακούσουμε τη συνέντευξη. Θα το ρωτήσουν οι. Πώς, θα το ρωτήσουν. Ναι. Δεν ξέρω, από χθες ο Μπότο αποθεώνεται πάντως. Ναι. Διότι λέει δεν ξέρω τι μου έφερε. Ναι. Ξέρω ότι κατάφερε να πάρει λεφτά πουλώντας τον Εσίτη. Ναι. Το θεωρούν δηλαδή πολύ μεγάλη επιτυχία. Πιο μεγάλη επιτυχία από το να φέρει καλό παίχτη. Από το να φέρει καλό παίχτη, το ότι κατάφερε. Αυτό το παλτό και το πούλησε να πούμε. Και για να απαντήσουμε σε αυτό και να πήρατε πάμε. Σε λεφτά πουλήσατε παλτό να πούμε. Μαγιά σας, μπράβο. Εντάξει, είχα κάνει. Και νομίζω εσύ ότι είναι το μεγαλύτερο μεταγραφικό λάθος όλων των. Ποιος τον έφερε τον Εσίτη, ο κύριος Σαββίδης. Δεν τον έφερε ο Σαββίδης, όχι. Τον έφερε. Όχι, δεν τον είδε, δεν είναι από τις μεταγραφές του Γιώργου. Δεν ξέρω, να το πούμε και τα σκάφη. Ο Εσίτη ήρθε εδώ το 17-18, μετά τον Ντάμπλι ήρθε. Ναι. Ποιος ήταν, ο Γιώργος. Όχι, όχι. Πρέπει να ήταν. Ο Πορτογάλος, ο Μπράγκο πρέπει να ήταν. Ο Μπράγκο ήταν. Νομίζω ο Μπράγκο πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, συνολικά του ΠΑΟΚ το μαλλί θα του βγαίνει 7 εκατομμύρια. Γλίτωσε κανένα εκατομμύριο τώρα για τον Μπράγκο. 7 εκατομμύρια από αυτόν εδώ. Μαζί με εφορίες και δεν συμμαζεύεται τόσο. 7 εκατομμύρια από αυτόν εδώ. 3,5 έδωσαν για να τον πάρουνε. Μάλιστα. Και άλλα τα 3 χρόνια ένα μαζί, ένα ακόμα κάτι με εφορίες όλα και μέσα. Και παλτό δηλαδή. Ναι.
Τώρα ο Πάουκ εξασφάλισε. Πώς θα τον πούλησε το ένα χαρτί. Καλά είσαι. Συν το ότι γλίτωσε τα λεφτά. Γλίτωσε αυτά που θα τον πλήρωνε. Και θα τον πλήρωνε και τον πούλησε και καλύτερα. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά για τον Πότο. Πάμε να ξεδιπλωθούμε σιγά-σιγά. Ναι, αμέ. Να δούμε την αγωνιστική γιατί έχουμε πολύ πράγμα μπροστά μας. Τι έχουμε, για πες. Έχουμε, είπαμε, Αταλάντα Ολυμπιακός. Πέμπτη. Στην Αταλάντα. 3-0. Γιατί η Αταλάντα χθες ήταν καλή με τη Γιουβέντους. 1-1. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλή με τις απουσίες. Γιατί η Αταλάντα πέρα. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι περνάει η Αταλάντα την κρίση και τώρα πηγαίνει προς το καλό. Θα τη βρει σε άνοδο τώρα ο Ολυμπιακός. Έτσι βλέπω. Ο Ολυμπιακός περνάει την κρίση. Ολυμπιακός. Γιατί εγώ βλέπω μια ομάδα που ναι έχει κρίση, αλλά ναι κερδίζει. Αυτό ναι, λέω. Κερδίζει. Γιατί δεν πέρασε ο Κύπρο του Πανετολικού παρότι ήταν στα σκηνιά. Τον πέρασε. Δεν κέρδισε την ΑΕΚ. Την κέρδισε. Ναι, δεν παίζει καλά. Πεποιηθεί. Κέρδισε. Ρε, ποιος πείθει σε αυτό το πρωτάθλημα. Κανένας δεν πείθει. Πείθει. Όχι. Όχι. Δεν πείθει. Και τώρα λες επειδή θα πάει σε ευρωπαϊκό μάτι. Center for του πείθει. Ο Τικίνιο όχι, ο Τικίνιο είναι ένα επίπεδο κάτω από τον Ελαράμπι. Δηλαδή, αν στον Ολυμπιακό έχουν πάρει απόφαση ότι θα είναι ο Τικίνιο, είναι κάτω από τον Ελαράμπι. 70% κάτω είναι. Δεν ξέρω, 70%. Άμα δεν έρθει, εσύ σε πείθουνε. Παπασταθόπουλος Μανολάς, τρεις θα έχει τώρα. Θα έχει και το Σισε. Θα βάλει Παπασταθόπουλο και τους γρήγορους ψηλούς δεξιά-αριστερά. Τρεις. Ποιοι είναι οι γρήγοροι ψηλοί? Ο Σισε και ο Μανολάς. Ο Μανολάς είναι γρήγορο. Και ο Σισε είναι ωραίο. Θα είναι ωραία. Και οι δύο καφ ποιοι θα είναι? Κάτσε να δούμε το γέλιο τώρα. Εδώ απέσαι το γέλιο. Ποιοι θα είναι οι δύο καφ? Ο Εμβιλά και ο Καμαρά. Ο Εμβιλά και ο Καμαρά. Ο Μαντί και ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ. Το Λόλεκ, ναι. Ο Μαντί ο νεαρός με τον Μασούρα και τον ποιον τον άλλον. Τον άλλον παίζουν. Σεντερφόρ παίζουν. Σεντερφόρ Τικίνιο. Τικίνιο με 3-4-3. Ο Ελαράμπι. Και πώ θα αρπάξει στην Ιταλία. Λες, ε. Θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι με Τικίνιο σεντερφόρ. Θα το δούμε αυτό. Και με τον Μπουχαλάκι τον Εμβιλά δύο αργού στο σταθμό. Δεν νομίζω να βάλει και του δύο αυτού. Ποιο θα βάλει? Σου είπα. Εμβιλά, Καμαρά. Ποιο Καμάρα, το γέρο. Το Μαντί, ναι. Το γέρο, 25 χρονών, γέρο. Το μεγάλο. Όχι, το γέρος, μόνο με το φορμέ. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι στην Ιταλία. Over το βλέπω το μάτς. Θα πεθάνουμε στα γέλια. Γκολ, γκολ και over. Από τώρα σου λέω. Γκολ, γκολ. Γκολ και over. Δεν θα βάλει γκολ. Θα βάλει. Ο Τικίνιο. Θα βάλει γκολ αυτού. Ο Τικίνιο. Μπορεί να χάσει 3-4-3. Ναι, αλλά βλέπω γκολ. Τικίνιο με Μπουκαλάκι, άξονα και Μανολά που είναι στα κακά του. Θα δεν ξέρω στα κακά του, στα καλά. Έλα, ποιο Ολυμπιακό. Εγώ ξέρω ότι μια που πήγαμε από την κορυφή προ τα κάτω, να πιάσουμε λίγο τον Ολυμπιακό μέχρι και τι 8.30. Λοιπόν, το μάτσα για χ χθε. Το μάτσα ήταν για διπλό χθε. Μην σου πω ήταν και για διπλό. Όχι, αχή, το μάτσα για διπλό. Απλά η ΑΕΚ είναι όπω λέει και η ώρα τη. Είμαστε καταραμένοι, λέει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Φύλλα η ώρα. Δεν ξέρω πώ απούλησε. Αλλά η ΑΕΚ θε κάνει 4-5 φάσει για να βάλει γκολ. Για να βάλει γκολ. Βλέπει ότι ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να βάλει γκολ. Πάει για το 0-0. Και του βγαίνει η φάση από το κόρνερ. Και μόνο δεν μπορεί να βάλει γκολ. Ο άξονα του ήταν. Τίποτα, ναι. Πήγε να προβλοκοπήσει και εκεί δεν μπορούσε να προβλοκοπήσει. Είχε το Μίτρογλου, έκοβε εκεί 2 μέτρα τις σέντρες και τέτοια. Ναι. Ωραία. Η μπάλα έσκαγε στις αποκρούσεις του Μίτρογλου, του Τζαβέλα. Έσκαγε στο κέντρο. Ναι. Έσκαγε στο κέντρο και φεύγαν 4-3. Αργός Ολυμπιακός στο τρανζίσιο το. Δηλαδή θα βγει ο Ολυμπιακός με συγχωρείς με 3 στόπερα πάνω και το Μπουχαλάκι. Που δεν νομίζω χθες, να τον βάλει τον Μπουχαλάκη. Που χθες έπαιζε ψηλά. Κανονικά μου να βάλει τον Εμβιλά. Που πήρε το κέντρο. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που το κέντρο. Πήρε το κέντρο. Δηλαδή με σημάδι σημώσει. Είναι αυτό Ολυμπιακό. Πάρε να κατεβάσει την μπάλα στο Θεό ο Μανολάς ο Άμπαλος. Αυτός θα την κατεβάζει. Πώς θα την κατεβάσει. Αυτό με ο Παπασταθόπουλος. Δηλαδή δεν την κατεβάζει ο Παπασταθόπουλος και την κατεβάζει ο Μανολάς. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Ο Εμβιλά δεν μπορεί να την κατεβάσει. Ξέρεις γιατί την κατεβάζει. Μπουχαλάκι, ο Παπασταθόπουλος ξέρεις γιατί την κατεβάζει. Γιατί μετά πρέπει να γυρίσει κιόλας. Ναι. Και είναι πιο αργός. Ενώ αν την κατεβάσει ο Μανολάς. Αν την κατεβάσει ο Μανολάς και κάνει το λάθος μπορεί να τρέξει να τον διορθώσει. Ο Μανολάς τι ακατεβάζει. Ο Μανολάς είναι γρήγορος. Είναι. Έχει σωματικά προσόντα. Έχει. Είναι εκρηκτικός. Ναι. Μπάλα δεν ξέρει καθόλου. Εντάξει. Σου λέει κατέβασε την ως εκεί, δώσε να σπάσει σωστά και βλέπουμε μετά τι γίνεται. Παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν. Πάνε με το Μανολάς και κατεβάζει την μπάλα με 3 στόπερ. Χθες, άσε την Αταλάντα, θα τη σχολιάσουμε. Θα τη σχολιάσουμε αύριο, μεθαύριο θα τη σχολιάσουμε. Φτιάξει τη γραβάτα. Χθες, μια που ξεκινήσαμε από τον ντέρμπι που τέλειωσε και τελευταίο όλων, ο Ολυμπιακός μέτριος σε όλη διάρκεια του παιχνιδιού και λες ότι θα βάλει γκολ μόνο αν βάλει από στατική φάση. Τίποτα, μόνο εκεί. Μόνο εκεί. Έτσι και την έβαλε. Και τι κάνει λάθος η άξιση στη φάση του κόρνερ. Τι κάνει λάθος. Τι κάνει λάθος. Ναι, τι κάνει λάθος. Κάνει κάτι λάθος η άξιση στη φάση του κόρνερ. Ναι, όχι, θέλω να ακούσω τη δική σου ανάλυση. Τα rebound δεν πήρε. Ναι, μα πηδάνε δύο παίχτες, άμα δεις, πηδάνε δύο παίχτες στη σάγια κεφαλιά και σκύβουνε. Όχι, δεν το λέω πονηρά. Πάει να την πάρει στο πρώτο δοκάρι ο Τσούπερ, σκύβει, περνάει από πάνω. Πάει να την πάρει ο Χάφο, ο Σιμάτσι, ποιο είναι γύρω. Σκύβει και εμένα με ενοχλεί ότι στο rebound
Δεν πήγε, κανένας. Αυτό ναι, με ενοχλεί. Και εντάξει, αυτό ήταν το δεύτερο λάθος. Αυτό είναι το δεύτερο. Ναι, ναι. Περνάει πάνω από δύο παίχτες που σκύβουν ουσιαστικά. Δηλαδή πάνε... και ο Χατζησαφή που ερχόταν, που ήταν εκεί στα στόπερ. Ναι. Μπήκε η μπάλα μέσα και μετά έκανε σπριντ για να προλάβει. Ναι, okay. Ένα κλικ αργότερα. Ένα κλικ αργότερα. Ή αν θες ο Εβιλά του πήρε παραμάζωμα. Έτσι. Δηλαδή έλεγε τη φάση 100%. Ο Τσιτώτας είναι η μόνη φάση που χάνει ουσιαστικά. Γιατί ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό εδώ. Και τι να κάνουμε, Ολυμπιακό, δυστυχώς για τους αντιπάλους του έχει πάρα πολλά καλά κορμιά. Ναι. Θες Μπουχαλάκη, θες Εμβιλά, θες Τικίνιο, θες Παπασταθόπουλο, θες Μανολά. Ψηλά κορμιά, είναι δυνατό στα αστημένα, στις στατικές φάσεις. Και όταν σώσει, δεν είναι καλό, σώζεται από τα κόρνερ. Σώζεται από τα κόρνερ, από τα χτυπήματα αυτά εδώ πέρα. Ναι. Και αυτό είναι στο ποδόσφαιρο, να έχει κορμιά. 100%. Μα το έχουμε ξαναπεί. Ο Ολυμπιακός έχει σώσει φέτος. Σε εμάς που ο δεύτερος ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, σε ροή παιχνιδιού μπορεί να γίνει μια πλευροκόπηση και να έρθει ο Σισεό Μπα που ερχόταν. Ναι. Να το κάτσει τον κολ με τα βήματα, τα ύπουλα βήματα που λέμε από την πίσω γραμμή. Σωστά. Κορμιά, πηδάνε. Σημαντικό. Στις στατικές φάσεις στο ποδόσφαιρο το σύγχρονο είναι το 30-40%. 30%. Πλάκα με κάνεις. Πλάκα με κάνει. Αν να βάζει. Έχει ποιότητα, έχει ψυχολογία νικητή. Πήρε τον ντέρμπι χθες. Διατήρησε την διαφορά από το δεύτερο πάγο σε 9 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι έγινε και στην Τούμπα. Θα πάμε να δούμε τι έγινε και στη Λεωφόρο. Θα πάμε να δούμε τι έγινε και στο Ηράκλειο. Που είχαμε πολύ ωραίο μάτς. Τι έγινε και στην Αρκαδία. Τι έπεται για τις ομάδες και τι έχουμε σήμερα. Διότι υπάρχει και το παιχνίδι του Άρη στους Ζωσιμάδες. Τώρα, πρώτιστα όμως να πούμε ότι έρχεται η μάχη του ΠΑΟΚ με την Midland στα playoffs του Conference League. Και το Μετρόπολη σας στέλνει 5η 17 Φλεβάρι 8 παρατέρατο στο Βεργίνα Θέατρο στο Ρίτζες Καζίνο για να δείτε το Midland ΠΑΟΚ. Τώρα οι 5 πιο γρήγοροι που θα καλέσουν τώρα στο 90-90-90 κερδίζουν διπλές προσκλήσεις, εξασφαλίζουν την είσοδο στο event και δωρεάν μπύρα. Η είσοδος επιτρέπεται για άτομα άνω των 25, απαραίτητη και επίδειξη αστυνομικού ταυτότητας, αλλά και έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Τώρα οι 5 πιο γρήγοροι. Λοιπόν, Ντίνο μου, πάμε να ξεδιπλωθούμε. Πάμε να αφήνουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Πολλά τα μηνύματα. Έκανε χαμό χθες ο Φαλακρός στην Καβάλα. Μπήκε στο 20 και έβριζε τους πάντες. Εγώ έμαθα ότι μοίραζε αυτόγραφα και φωτογραφίες. Αυτό έμαθα από τους δικούς μου εκεί. Πρέπει να είναι ένας παράγοντας, Κούρος λέγεται. Ναι, Κούρος. Είναι ο Κούρος. Ο Κούρος είναι στη διοίκηση. Ναι. Λοιπόν, έχει κάνει λάθος, έχει βάλει ένα μόνο για όλο το γήπεδο. Α, το είδα, ναι. Έβαλε ένα εκδοτήριο για 2-3 χιλιάδες κόσμο. Πόσο κόσμο είχε καταρχάσει. Πάνω από 2,5 χιλιάδες είχε. Είχε 2,5 χιλιάδες. Είχε 2,5 χιλιάδες. Είχε 2,5 χιλιάδες. Μπράβο στην Καβάλα, άρα υπάρχει καλό κλίμα. Φοβερή. Δηλαδή τώρα σε εμά. Κόσμο. Καβάλα δηλαδή, από όλο πόντου να έχει 2,5 χιλιάδες. Είναι. Πάνω από 2,5. Σούπερ Λιγκ δεν έχει αυτόν τον κόσμο. Άμα πα, δηλαδή τώρα από όλο μήνυ Αστέρα Τρίπου έχει 600 άτομα. Είναι στο 15ο λεπτό 500 άτομα έξω. 300 άτομα έξω, 400 άτομα. Πρέπει να ανοίξουν άλλο ένα εκδοτήριο. Τι πιο απλό, δεν τι κάνει εκδοτήριο. Εμένα δεν με ενόχλησε. Ας δώσω ένα μεροκάμα του. Φωνάζαν οι άνθρωποι. Ναι. Οι καβαλιώτες βρίζαν εκεί και τα λοιπά. Ναι. Τάκι ζωά είμαστε και τέτοια. Σκάει μύτη ένα, να πούμε, νομικό σύμβουλο τη ομάδα. Ένα Φαλακρός σαν τσαλαπετινό και κάτι μαλλιά εκεί. Σαν το Star Trek, να πούμε. Ναι. Του λέει, ποιο είσαι εδώ, ρε, του λέω. Λέει, με λέω νομικό σύμβουλο. Πόσο είχε το στήριο. Ξέρω, 15 ευρώ είχε. Α, εσύ τι, πλήρωσα. Α, τα πλήρωσαν οι άλλοι. Εγώ τα πλήρωσα. Α, τα πλήρωσε όλα μαζί τη παρέα. Ναι, τρία άτομα. Τρία άτομα, ναι, γι' αυτό σου λέω, ναι. Μα εγώ δεν είχα πρόβλημα να πληρώσω. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω. Άρα, 15 ευρώ το στήριο, μια χαρά. Δεν το λες και φθηνό για Super League 2, δεν είναι 5 ή 10. Όχι, 20. 20 ευρώ. 20 ψέματα, 20 ευρώ. 20 ευρώ. 60 ευρώ, 3 άτομα. Δεν με πειράζει, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί, για να μάθω, για να καταλάβω πόσο είναι το μέγεθος γενικότερα και όλης της ιστορίας. Άρα, είχε 20 ευρώ επί 2.000. Οι κοπέλες security δεν φταίνε. Λέει, αυτό μας είπαν και τα λοιπά. Ναι. Ωραία, είναι 15 λεπτό. 20, ναι, 20 ευρώ. Ναι, 20 ευρώ. 20 ευρώ και έχω μείνει 20 λεπτά έξω. Α, δεν το είδατε το πρώτο κοσάλεπτο. Και αφού έχει ουρά, δεν έχει βάλει άλλο εκδοτήριο. Παιδιά, εκεί στην Καβάλα, ξυπνάτε λίγο. Λίγο οργάνωση. Ο άλλο ποιο είναι, λέει, στο Δήμο, Μουμτζάκη. Τι Μουμτζάκη, ρε Μουμτζάκη. Του δίνει όλο τον τάκο τώρα. Τι Μουμτζάκη είναι, να πούμε. Στεγνά, πάμε. Είμαστε, λέει, στο του αθλητισμού. Ο Δήμαρχος κοιμόταν. Εντάξει, ο Δήμαρχος τι φταίει. Ναι, έχει του θερμικού κτλ. 20 ευρώ, λέει, ούτε σε μάτσα Champions League δεν δίνουν. Ναι, είναι ακριβό το στήλο. Ναι, φωνάζαν ο κόσμο. Λέω, τι φωνάζει, τα κάνουμε ντου. Του προτρέπουμε. Α, του μάζεψε, οργάνωσε, μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία, μπράβο Ντίνο μου.
Μπράβο, αρχίσαμε, βρίζαμε και τα λοιπά. Ποιο να βρίσω, ρε, πέστε τα ονόματα. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να τον βρίσω, να ξέρω. Ο Κούρο λέει, πέστε τον Κούρο. Ο Κούρο. Αυτό στέγει όλα, ο Κούρο. Ο Κούρο στέγει όλα. Ποιο είναι ο Κούρο όμω. Βρίσκω όποιον άνε, οποιον... Είναι παράγοντα εκεί στην ομάδα, ο οποίο θα. Αυτό θα κάνει στην Καβάλα, μα έχετε 2.500 κόσμο σε κάθε μα. Ανοίξε 2-3 εκδοτήρια. Ανοίξε 2-3 εκδοτήρια. Και ο Κούρα κρύφτηκε απ' έναν μάγκα. Αυτό εμένα μου την έσπασε. Δηλαδή, τον βρήκε στον Κούρο τέλος πάντων. Πώς πάντων ήταν στους VIPs. Πήγα στην κοπέλα εκεί. Λέω, μπορώ να ανέβω εδώ πάνω. Λέει, είναι κυρία Γελές για τους VIP. Ο Κούρος ήταν εκεί. Ναι, εγώ λέω, δεν είμαι VIP. Έλα ρε, μου λένε, τράβα πάνω να πούμε. Α, πήγες. Δεν πάω, δεν όχι. Λέω. Και στο τέλος είναι, για να τελειώνω. Στην Τούμπα, για να σου δώσω... έγινε ότι έγινε λάθος. Ναι. Είναι ότι τους έγραψε ο Κούρος κανονικά. Δεν κατέβηκε κάτω να πήρε παιδιά. Sorry, κάναμε λάθος. Ένα συγγνώμη να πει, μωρέ. Απλά να σου ο πω κούρος. 20 ευρώ στην Τούμπα. Ποιο είσαι, ρε Κούρο, να πούμε. Θα τα πει μετά. Πόσο Μητσοτάκη είσαι, να πούμε. Το 20 ευρώ που είπες είναι τσουχτερό. 20 ευρώ είναι 20 στη ευρώ 5, τώρα. Είναι στη θύρα 5 στα ευρωπαϊκά μάτια. Εντάξει, καλύτερο παίκτη Καβάλα ο Καζαντζίδης. Θα τα πει μετά, ναι. Κάτσε. Μην ξεχνάει. Το... Πάει εκπομπούλα. Πάει εκπομπούλα με την Καβάλα. Πάει εκπομπούλα με την Καβάλα τώρα δεύτερο μήνυμα. Θα πάμε στην Καβάλα στο τέλο. Θα πούμε. Λοιπόν, πάντω ήταν πολύ ακριβό και το εισιτήριο για να ταλαιπωρηθεί τόσο και ο κόσμο. 20 ωραία. Ευρώ το εισιτήριο και είχε τόσο κόσμο. Μου λένε ότι ο αγέλαστος ήταν και ο Καλατζής, τραγουδιστής άλλος λέει. Α, ο Γιάννης. Ναι, αυτός ήταν αγέλαστος. Είχε μια μόνιμη μελαγχολία. Ο Παπαγιανόπουλος ο Διονύσης ήταν αγέλαστος. Ναι. Δεν μιλούσε, δεν ήταν βαρύς. Ναι. Έχει πολλούς. Άμα τους πιάσει έναν-έναν, θα κάνεις ολόκληρη ομάδα από αγέλαστος. Μου λέει φιλαράκι Μαριανός, όπου ο αδερφός σου είναι παοξής, ναι. Ότι το σύνθημα ακούστηκε. Ποιο σύνθημα. Και οφείλω να τον πιστέψω γιατί είναι σοβαρό παιδί. Δεν τρέπεστε. Το κατάπτυστο. Δεν τρέπεστε, ρε. Τροπή. Έπρεπε να το είχατε πρώτη σελίδα όλοι μας. Κατάπτυστο. Να πούμε είστε κατάπτυστοι και όχι να βάζουμε τις ανακοινώσεις σύνθημα που λέει ελευθερία στα αδέρφια μας. Ναι. Ή θέλετε καλύτερη κοινωνία, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Λοιπόν. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Έπρεπε να το είχαμε εμείς όλοι στη Θεσσαλονίκη. Εμείς. Όλα τα μέσα μας, ρε παιδί μου. Ναι. Το site, το πόσα μέσα τώρα. Πόσα έχουμε. Πόσα, δηλαδή ένα μέτρο μπορεί να. Και να πείτε και, και για τον πέναλτι του Κρέσπο. Ποιο ότι είναι πέναλτι πέρα. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Πείτε εσύ, τα αυτά πολύ τα πράγματα. Πολύ βιάζεσαι. Όχι, δεν. Τι πείτε τα, εσύ τα λες αυτά. Τι δεν. Ο κανονισμό τι λέει. Ο κανονισμό λέει ότι για σένα είναι πέναλτι. Όχι, άσε σε αυτή τη φάση. Τι λέει ο κανονισμό. Ότι είναι αυτό. Το χέρι πρέπει να είναι ψωμένο και σε αφήσει θέση. Ήταν σε φυσική. Φυσικά. Ήταν ναι. Σε προέκταση. Στο χέρι, χερτάει την κόμενα στην κερκίδα. Εσύ, τι για εσύ. Να δοθεί πέναλτι πρέπει να είναι σε αφύσικη θέση. Καταρχάς, διώχνει την μπάλα ο Πασχαλάκης. Του όφη ήταν σε φυσική θέση, δηλαδή. Που το είχε πάνω από τον νόμο. Πάνω από τον νόμο. Φυσικά. Ξαπλωμένο. Φυσικά, πάνω από τον νόμο. Πάνω από τον νόμο δεν είχε. Φυσικά. Είδες εσύ το χέρι χθες του Κρέσπο να είναι σε αυτεντωμένο, απλωμένο. Είναι δίπλα στο μυρό του. Γιατί το είχε κολλημένο. Εσύ, γιατί έχει δει κανένα παίχτη να έχει κολλημένο το χέρι. Άρα πέναλτι. Όχι, δεν είναι καθόλου πέναλτι. Είναι. Εντάξει, εσύ λέγει ότι είναι. Εγώ λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Και αν θες εσύ να μου πεις ότι είναι. Ναι. Έτσι. Πες μου και για τη φάση του Μούρου. Πότε έγινε αυτή η φάση. Που αμπτάλησε ο Χατζησαΐας τον ανατρέπει και δεν πάει καν στο βάρο. Λεπτό είναι αυτό. Στο αμέσως επόμενο λεπτό. Ναι. Μετά από 2-3 λεπτά. Άμα θες να μου πεις και εκεί. Δώσε εσύ τον πέναλτι το χέρι και ναι. Άστο να αμπτάλει τον Χατζησαΐα. Πάμε στον ΠΑΟΚ επομένως. Λοιπόν, τι είδες εκεί. Τι είδα εκεί. Ναι. Είδα ένα ΠΑΟΚ με. Ελλείψεις. Με πολλές ελλείψεις. Ναι. Με τη διάθεση του Λουτσέσκου να ανακατέψει την τράπουλα. Να βάλει παίχτες μέσα φρέσκους για να ξεκουράσει Αντρίγια Ζίβκοβιτ σίγουρα. Ίγκασον σίγουρα. Έτσι, αυτούς δεν ήθελε να τους ορίσει καθόλου. Σέντερ φορ δεν είχε, έπαιξε αναγκαστικά με τον Τζούμπα Ακπομ. Και είδαμε ένα περίεργο σχήμα με τον Μιχάη να επιστρέφει μαζί με τον. Δεν με χαλάει ο Μιχάη. Δεν ήταν πολύ καλός. Οπωσδήποτε θα ήταν καλός. Δεν ήταν πολύ καλός. Να έχει να παίξει τόσο καιρό. Ήταν επικός χθες ο Κρέσπο. Όχι ναι. Γιατί έβαλε τον γκολ. Ο Κρέσπο, ο οποίος βλέπει ατρόμητο και σεληνιάζεται, ναι. Έχει βάλει τα μισά του γκολ όσο είναι στην Ελλάδα στον ατρόμητο. Φλάσι, πότε θα πάτε τώρα. Δεν έπαθε χθες, ήταν από τους κορυφαίους. Περιμένουμε τώρα. Δεύτερος κορυφαίος, ο Σάστρε, ο οποίος δεν είναι μόνο η ασίστ, είναι όλη του εικόνα καταπληκτική. Μπροστά τι κάνανε, δηλαδή μου λες μπακ, μου λες στόπερ. Ναι, μα αυτοί ναι. Που ξεχώρισαν είναι ο Κρέσπο, ναι, ναι. Ο Σάστρε δεν αμφιβάλλω. Και ο Τσάκονας. Ο Τσάκονας ήταν χθες λοιπόν. Ναι. Εξαιρετικός. Όποτε έπαιρνε μπάλα, ανακάτευε όλο τον ατρόμητο. Μαμούνι, διαγώνιες, σέντρες, κλεψίματα και τα έκανε και ολοκληρωμένα θες. Το πέρα δεν το έκανε ο Κρέσπο. Λες εσύ τώρα. Τι το έκανε, τους διώχνει την μπάλα ο Πασχαλάκης και βρίσκει στο χέρι το οποίο είναι δίπλα στο μυρό. Δεν δίνεται αυτό το πέναντι. Όχι γιατί το λένε διαιτητάδες σήμερα, δεν τους ακούω καν. Μην τους ακούς καν. Δεν τους ακούω ποτέ. Εσύ θα το έπαιρνες εμένα ήταν με τον ανθρώπινο. Όχι. Όχι, γιατί έχει γίνει φάση παραπάνω. Θα το έπαιρνες. Λοιπόν, θα πάμε και στο διαιτητικό. Απλά να πούμε λίγο δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ.
Έλληνα, ο οποίο μάλιστα αυτό είναι πολύ κακό για τον για το διαιτητή. Γιατί? Έχουν βάλει τον Ατρόμητο να σφυρίζει ένα διαιτητή που είναι γέννημα Θρέμα Περιστεριώτη και το μαγαζί του είναι απέναντι από το γήπεδο του Ατρόμητου. Και δεν τον βάλα μόνο χθε στην Τούμπα τον άνθρωπο, τον βάλα και σε άλλα 5-6 μάτς. Μία φορά να του ξεφύγει. Και του δεν έχει τον δεν σου λέω γι' αυτό. Εγώ σου λέω γενικότερα. Αυτό να τον άνθρωπο τον βάζω σε δύσκολη θέση. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη οι διαιτητέ ήταν που παίζαν κόντρα τον Πάο. Άλλο Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, και άλλο να είναι το να βάλει ένα διαιτητή που το μαγαζί του είναι απέναντι Αγία Βαρβάρα. Ενώ στο Περιστέρι είναι όλοι ατρόμητοι, α πούμε. Καλά, δεν είναι ατρόμητοι. Όλοι ατρόμητοι στο Περιστέρι. Πάντω μου λένε από την Καβάλα, η διοίκηση έλεγε 2 μήνες να πάρουν διαρκεία και για 17 μάτς με 100 ευρώ. Α πρόσεχαν τότε, α πληρώσουν τα 20 άρια τώρα. Πήραν πολύ διαρκεία. Θα σου απαντήσω. Ναι. Είχαν διαρκεία. Και πάλι αργούσαν να μπουν. Και έπρεπε να ξαναπάνε στο εκδοτήριο να πούνε ότι το διαρκεία είναι εντάξει, να πάρουν εισιτήριο τζάμπα. Μιλάμε τώρα. Καβάλα, οργανώσου. Καβάλα, οργανώσου. Αυτά είναι ούτε σε τεχνικά. Άχρηστη. Ναι. Λοιπόν. Ήταν άνθρωποι με διαρκεία που έπρεπε να κάζουν στη σειρά να το περάσουν το διαρκεία εκεί. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Καβάλα, οργανώσω. Αν θε να. Καλά, στόχο είναι να σωθεί φέτος και νομίζω θα σωθεί. Θα σωθεί, καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα, μου τα πει μετά όταν φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, πρώτο ημίχρονο, κακός ο ΠΑΟΚ. Έχει μέσα το Μούργο, ο οποίος είναι πάλι ο ημιτελής, αυτός που χαλάει όλες τις φάσεις. Με 9 παίκτες παίζει δηλαδή. Με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες, ναι. Με 10 παίκτες. Πλευρά, ο Μούργκ στην πλευρά, ο Μπίσεσβαρ στην. Στην ο Μπίσεσβαρ πίσω από το φόρ. Και ο Μητρίτσα στην άλλη άκρη. Η πρώτη μεγάλη φάση την κάνει ο Ατρόμητος στο 24. Είναι η φάση που ζητάει και το πέναλτι κιόλας αυτό με το χέρι στο rebound. Ναι. Και μετά το 30 αρχίζει ο ΠΑΟΚ να βρίσκει τα πατήματα, να ρολάρει. Μπαίνει καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, είναι πολύ πιστικός. Δηλαδή λέει θα στο βάλω τον γκολ, δεν με νοιάζει πώς. Και το κρατάει πολύ εύκολα ο Ατρόμητος. Στα χαφ πώς πήγε, στα χαφ. Στα χαφ. Στα χαφ να πούμε ότι ήταν καλός ο Τσιγκάρας. Πάντα. Πολύ καλός, πολλά τρεξίματα. Βγήκε ο Αγκούστο γιατί δεν έπρεπε. Τα πιο γρήγορα τα χάψουμε έξω τον Κούρτη. Και μπήκε και ο φίλος, ο Φιλίπ Σοάρες. Βέβαια. Ο οποίος έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα. Έτοιμο. Πολύ ένταση, πολύ τρέξιμο. Φάνηκε ότι με Τσιγκάρα και με Σοάρες. Ναι. Πήρε ταχύτητα στον χώρο του κέντρου. Σωστά, σωστά. Μπήκε και ο Σβάμπ μετά. Έλειπε η βαλούτα. Ο Κούρτη. Στα τρεξίματα βαλούτα. Τρεξίματα, ναι. Βαλούτα στα τρεξίματα. Στα τρεξίματα βαλούτα, ναι. Ακριβώς. Άρα πήρε μια ταχύτητα. Πήρα μια ταχύτητα και. Μπακ δεξί γρήγορο. Πολύ γρήγορος ο Σάστρε, πολλές κούρσες, πολλά overlap, πάρα πολύ καλός ο Σάστρε, πολλά γεμίσματα, καλά στατικά κόρνερ. Είχες γρήγορο το Μητρίτσα, γρήγορο. Σωστά. Είχες πολλούς γρήγορους. Αλλά όλοι αυτοί άρχισαν να παίζουν μετά το δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία στο φινάλε τελειώνει με φόρμα το 90 λεπτό του. Ναι, σκοράρει στο 60 κάπου εκεί. Έτσι βάζει τον γκολ κάπου εκεί. Μετά η ώρα σου δίνει την εντύπωση ότι θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι μου αρέσει μέσα στον ΠΑΟΚ πλέον. Ναι. Δεν δέχεται φάσει. Ναι. Χθες στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος δεν έκανε καμία τελική. Μηδέν. Η φάση του μεγάλη είναι. Χαρίσει πήγε να κάνει. Τίποτα. Μηδέν τελική. Έτσι. Άρα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω πως ναι. Απέξει μπαράς. Νομίζω πως ναι. Ναι. Δεν μπορεί να τον παίξει ο δεύτερος του. Το φόρ που έπαιξε στη θέση του Κουλούνη τον ο Άλιμπεκ. Είναι λίγο βαρύς ακόμα. Είναι λίγο βαρύς, ναι. Ξεκίνησε με τον Κλωναρίδη. Ο οποίος. Κλωναρίδης έπαιξε νιάρι. Έπαιξε νιάρι τον Κατάπιο Κρέσπο. Τι να παίξει. Και ο Μιχάλη τον Κατάπιο εντελώς. Δεν έκανε τίποτα. Τι να παίξει ο Κλωναρίδης εννιάρι. Καταρχήν στις 10. Ο Χαρίσης ήταν όλα τα λεφτά. Ο Χαρίσης είναι καλός αθλητής. Τα μαρκαρίσματα κάρτα έβαγε. Έφαγε. Έφαγε αυτό κάρτα. Είναι το πρόβλημα. Έφαγε κάρτα. Αλλά ήταν ο παίχτης ο οποίος σήκωνε όλο τον Ατρόμητο στη μεσαία γραμμή. Βαριά τα στόπερ και τον δύο και ο Μαυρομάτης και ο. Α, αυτός που μου άρεσε πολύ από τον Ατρόμητο. Είναι ο Μπακ, ο Τζοβάρας. Ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο Τζοβάρας. Ο αριστερός. Ένα κορμί, ένα 83, 84, 85. Κορμοστασιά, έπαιρνε όλη την πλευρά. Γρήγορος, κοντρολαρισμένος. Ο Τζοβάρας, ναι. Όχι, δεν δικό μας. Τον αφήσαμε, τον πήραν εκεί. Εντάξει. Δεν ξέρω αν δεν τον εκτίμησαν καλά το παλικαράκι, αλλά πάρα πολύ καλός ο Τζοβάρας. Μπήκανε λίγο. Είχατε εκεί να παίζει το Βιερίνια, τον Τζοβάρας. Ναι, τι να σου πω, ο Τζοβάρας εμένα μου άρεσε. Ναι. Μπήκε ο Φιλίπ Σοάρες, μπήκε Σβάμπ, μπήκε Σίτκλε, μπήκε 20 λεπτά και ο Ζήφκοβιτς με τον Ζαμπά που ήταν καλός. Ο Ζαμπά όσο μπήκε ανακάτεψε. Το δίδυμο ήταν αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι. Ζαμπά Ζήφκοβιτς στο τελευταίο 20 λεπτό. Τον Άλφο γιατί τον ξεκούρασες. Τσόλακ συναχωμένος, ναι. Κούτσιας συναχωμένος ναι. Και Ολιβέρα. Από ό,τι μας είπαν, παιδιά, θα είναι 100% έτοιμος τέλος του μήνα. Άρα, για να μπει σιγά-σιγά. Με ένα center forum. Ναι. Δεν έπρεπε κανένα τέταρτο ένα κατασυρθήκη να βάλεις. Ποιον θα έβαζες. Ο Ζαΐρης, που τον άκουγα εγώ στο ραδιό. Το Ζαμπά λέει. Δεν άκουγε, κατάλαβα ότι άκουγε. Εσύ ήσουν ενημερωμένος. Τον άκουγα, σας άκουγα. Ναι, μόνο το Ζαμπά μπορούσε να βάλεις. Σας άκουγα. Ναι, 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 μόνο το Ζαμπά. Δεν σας έπιανα στην αρχή, έβαλα αέρα, άκουγα το μήνο, σηκάθηκα να ακούω να μου. Δίπλα μου είναι ο Γιώργαρος.
Δίπλα μου είναι ο Γιώργος. Το συχάθηκα να ακούω, δεν μπορούσα. Ποιος είναι αυτός, κουλ, κουλ, ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω, ναι. Ποιος είναι αυτός. Αγαπάω Γιώργο Μίνο όμως, έτσι αγαπάω Γιώργο Μίνο. Αγαπάω Γιώργο Μίνο. Εντάξει, είναι ψυχούλα. Εντάξει. Τον αγαπάω λοιπόν, Γιώργο. Εμένα μου άρεσε ο ΠΑΟΚ γιατί πλέον έχει νοοτροπία νικητή. Mm. Κερδίζει και στις μέτριες προσκαλές του εμφανίσεις. Δεν ήταν η εμφάνιση καλύτερη του. Πώς είπατε τώρα, 9 είναι. Παραμένουν 9. Και πάει Χαριλάου τώρα. Ο ΠΑΟΚ πάει Χαριλάου και ο Ολυμπιακός πάει στο Βόλο. Και οι δύο μετά από ευρωπαϊκό ματς. Μπορεί να χάσετε βαθμούς και οι δύο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίζουν εκτός. Δηλαδή, σκέψου ότι ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν ματς Πέμπτη βράδυ, παίρνουν αεροπλάνο, φτάνουν χαράματα Παρασκευής. Πρωινή προπόνηση δύσκολα να την κάνουν. Ναι. Ναι, Παρασκευή το βράδυ ένα χαλάρωμα, Σάββατο μια προπονησούλα και πάνε ο ένας Βικελίδης, ο άλλος ο Βόλο. Μάλιστα. Είναι κομβική αυτή η αγωνιστική. Αν θα ανοίξει, αν θα μείνει στα ίδια, αν θα πλησιάσει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να χάσετε και οι δύο βάθμους. Παίζει το σενάριο. Μπορεί και οι ισοπαλίες, πολύ πιθανές. Παίζει το σενάριο, ναι. Θα φανεί εδώ το βάθος του Ρώσα τώρα. Θα παίξει δυνατά εναντίον του Μαρινάκη. Γιατί στάνταρ, στάνταρ. Όταν κάναν τις ομορφιές, την πλήρωσε μόνο ο Μπέος. Και αυτό που πρέπει να συμπληρώσω για τον Φιλίπ Σουάρες. Ναι. Πράγμα που τους αρέσει. Τα είναι, μαρκαρίσματα, πολλά κλεψίματα. Αυτό. Πολλά κλεψίματα. Αυτό με νοιάζει. Και πήρε πολλές δεύτερες και τρίτες μπάλες. Δηλαδή πήγε κατευθείαν. Στα rebound, στα ναι, ήταν εκεί, ήταν εκεί. Τα πρώτα του μέτρα είναι εκρηκτικά. Ωραία. Φάνηκε βέβαια ότι είναι ανέτοιμος. Ότι ψάχνεται έχει ακόμα. Ακόμα. Έχει να δώσει πολλά. Είναι πιτσιρίκος κιόλας. Ο φίλος του Λουτσέσκου είπε για τον ΣΒΑΠ, μίλησε, λέει: όλοι έχουν ένα ρόλο. Εγώ θέλω τον ΣΒΑΠ, μπαίνει μέσα 15 λεπτά και είναι καταλυτικός. Μπαίνει μέσα, γεμίζει όλο το κέντρο. Το φτιάχνει δηλαδή. Δεν γκρινιάζει. Δεν γκρινιάζει ο ΣΒΑΠ, γκρινιάζει ο άλλος, φοβάσαι τον άλλον. Και για να σου πάμε κάνει, τώρα στα διαιτητικά. Σου κάνει και τα γκολ ο άλλος, εντάξει. Διαιτητικά, ναι. Πάμε στα διαιτητικά. Υπάρχει φάση λοιπόν για το χέρι του Κρέσπο που ναι, βρίσκει το χέρι του Κρέσπο, αλλά πρώτον είναι πάρα πολύ κοντά στο διώξιμο του Πασχαλάκη. Ναι. Δεύτερον, δεν είναι πάνω από τον νόμο, έτσι. Πες είναι μπέναν. Όχι. Όχι. Πες θα τελειώνω. Όχι. Και υπάρχουν άλλες δύο φάσεις που ζητάει και ο ΠΑΟΚ, άμα θες να συζητήσουμε. Η μία είναι του Μουρκ, ναι, που ο Χατζησαΐας ο Αμπτάλης γυρίζοντας τον ανατρέπει και δεν πάει καν στο βαρ. Αυτό είναι ύποπτο που δεν πάει στο βαρ. Ναι. Γιατί για τη φάση του χέρι πήγε. Και άλλη υπάρχει σε μια κεφαλιά του Τσιγκάρα, ναι, που η μπάλα έχει άλλη τροχιά και βρίσκει το χέρι του αμυντικού του Μαυρομάτη και πήγαινε αλλού. Στα αυτά τα στόπερ. Ναι, αυτά βέβαια, σε αυτά τα στόπερ. Αυτά βέβαια δεν θα τα ακούσει πουθενά. Όχι, θα τα ακούσουμε όλα. Ναι, δεν θα τα ακούσει γιατί τα μην. Θα τα δούμε και θα στα βάλω, τα δεις μετά. Να στα βάλω, το διάλειμμα τα δεις. Να πούμε τι είναι. Γιατί έχω το μάτς εδώ, θα. Άμα ήταν κάτι, εγώ θα σου έλεγα και το ξέρεις. Το μάτς. Ναι. Ήμουν στον δρόμο με τον Εράντζη. Ναι, με τον Άλεξ, ίσως και με τον Μοντερέτορ. Ξέρω, πήγατε καβάλα. Ο Μοντερέτορ δεν ήρθε τελικά. Όχι, κοιμήθηκε. Α, δυο σας ήταν μόνο. Ήθελε να ξεκουραστεί. Έλα, ρε φίλε. Εγώ Εράντζη και ο μπαμπάς του Εράντζη. Ναι, εδώ τώρα. Πεζό 406-30 ετών. Καλά, πήγατε, δεν πήγατε με το μερσεντικό τελικά. Το κρατήσατε το μερσεντικό. Για... Ναι. Δεν ήθελα εγώ με μερσεντές να πάω. Λέει εδώ πέρα, ναι, ότι το εισιτήριο, όχι, δεν ήταν 15-20 παντού. 15 μπορεί να είχε. 20. Εγώ 20 πλήρωσα. Λέει πάνω από 300 εισιτήρια δεν έκοψε, λέει η καβάλα χθες. Ποιος έκανε, λέει. Έτσι λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, τότε μπήκαν τζάμπα. Μπορεί να μπήκαμε προσκλήσεις. Μπορεί να τα κάνουν λογιστικά ή προσκλήσεις, μην τους κολλήσουμε. Ναι, άστο, ναι, μπορεί να μην έχουν ένα. Σωστά. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην Τούμπα. Μπορεί να ήταν δηλαδή. Ναι. Κάποιοι αγίες, ναι, άστο. Να κολλήσουμε σε αυτά. Τώρα τα λογιστικά δεν τους κολλάω. Παναθηναϊκός. Εμένα με στεναχώρεσε ότι δεν κατέβηκε ο Κούρος. Εφαγώθηκες με αυτό το Κούρο. Εσύ ο Κούρος, απαράδεκτος. Κατέβα, πέστε ρε παιδιά, εντάξει, κοντά είναι η διοίκηση κτλ. Δεν παίρνει τον πελάτη να τον έχει κατά αυτόν τον τρόπο στο 20 λεπτό, ό,τι και αν έχει γίνει αν έξω. Να ζητήσει ένα συγγνώμη. Ή μπαίνει μέσα και πες, πέστε μέσα όπως είστε με τα πιστοποιητικά, να τα δούμε μόνο τα πιστοποιητικά. Ναι, ναι, μετά... ναι, ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Λαμία, σε εμά το οποίο. 2-3 το δώσαμε. Ναι. Το πιάσαμε. Το και άσο και άντερ. Άσο και άντερ, ωραία. Αυτό ωραία το πράγμα. Πιάσαμε καλά. Ωραία. Καλά, ρε Παγάσα, θα πάμε στου μειο που έβγαλε, γιατί ναι, θέλω να σε μνημονεύσω εκεί. Αλλά λίγο να τελειώσουμε Παναθηναϊκό. Ο Ιωαννίδης, όλα τα λεφτά. Ποιος ο Ιωαννίδης? Ο Φώτης. Τι έκανε ο Φώτης? Έβαλε και τα δύο γκολ. Ουσιαστικά το μάτς στο πρώτο λεπτό γίνεται 1-0. Φώτης είναι κορμάρα. Κορμάρα. Ναι. Στη στατικά πηδάει, κάνει ράνι. Καλώς. Στο χώρο το μεγάλο, ο Φώτης είναι σαν τραβάει κάρο. Κάτσε δηλαδή ο Πρίγκοβιτς. Ο Πρίγκοβιτς ήταν δυνατός στο χώρο το μεγάλο. Ήταν λέει, πιο γρήγορος ήταν. Μην τα λες, εντάξει, okay, ήταν. Πιο γρήγορος ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Του βρωμά τα πόδια στην ταχύτητα. Δύναμη πυρός. Ο μπαμπάς του πρέπει να δώσει λεφτά στον Πρίγκοβιτς. Έκραξε τα πόδια, λες. Να τον κάνει αφού έχει σώμα. Καλώς. Είναι γκολτζής. Μένα μ' αρέσει ο Ιωαννίδης. Μένα μ' αρέσει. Μένα με λένε 2,5 εκατομμύρια το ζήτα για μια ομάδα με λόγο. Στο MLS. Θα τον έστελα τρένο. Θα τον έστελα τρένο. Είναι μικρός ακόμα. Τον αργό. Θα τον δώσω τρένο. Τον είναι μικρός ακόμα. Τι είναι, λέει. Μικρός. 21 είναι, πόσο είναι ο Ιωαννίδης? Κάπου εκεί περνάει. Ο Ιωαννίδης. Ναι. Ο Ιωαννίδης, άμα δεν πάει να βελτιώσει την έκρηξή του, την ταχύτητά του και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα πρώτα μέτρα, με τον απασφαλισμό κτλ. Γιατί δεν απασφαλίστηκε.
Α σου πω εγώ το πρώτο γκολ πώ το έβαλε. Πήδηξε επειδή είναι παιδαράς. Είναι παιδαράς. Δεν απασφαλίστηκε να πει ότι έκανε κίνηση μπρος πίσω αυτά που κάνουν μια στατικότατη άμυνα της Ισλαμίας. Πηδάει το παιδί γιατί είναι κτίνος και τα λοιπά. Πάμε το καρφώνει. Δεν πήγε μπροστά πίσω, ξέρω εγώ, να βάλει το σώμα του να αυτό το τσαγανιάρικο του σέντερφορ. Εμένα μου αρέσει, επιμένω, ναι. Ο Ιωαννίδης. Ναι. Έχει στοιχεία σέντερφορ που τα χρειαζόμαστε και για την εθνική Ελλάδος. Γιατί εγώ πάντως σκέφτομαι, είναι αυτό που λέμε Άμα δεν μπει στο γυμναστήριο ο Ιωαννίδης. Ναι, εσύ θες να τον τελειοποιήσει, εγώ αντιλαμβάνομαι. Ο Άρης, αν έχει ο Ιωαννίδη το Έλληνο πρόβλημά του. Με αυτό σε λέω, τον έχει ο Παναθηναϊκός εκεί. Τον έχει. Μιλάμε για ένα παιδί 1,88. 21 στα 22. Πεδαράζει, αυτό σου λέω. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 24 στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Ιωαννίδης. Εγώ 2,5 θα τον έδινα πάντως μια φορά. Εγώ δεν θα τον έδινα. Στο αεροδρόμιο και τον ταξιτζή θα τον έδινα τριπλή τα ρήφαρα. Νομίζω δεν είναι στο πικ του ακόμα. Ποιος έχει πριν να δώσει κι άλλο ο Ιωαννίδης. Ναι. Άμα πάρει και ρυθμό αγώνων. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν βελτιωθεί ατομικά. Αν βελτιωθεί ατομικά. Μπορεί να βελτιωθεί. Μέσα ένα καλοκαίρι που το δει να κάνει και κούρσα. Θέλω να το δω να πετάει. Ο Παναθηναϊκός πάντως γιατί το χάζευα λίγο χθες. Δεν μ' αρέσει. Ότι βγαίνει δεύτερο στο χώρο το μεγάλο. Ναι. Ξέρει μπάλα πολύ μεγάλη. Ναι. Ξέρει μπάλα. Τελειώνει φάσεις. Ναι. Και αυτό σημαντικό. Είναι πολύ αργός και πολύ ανέκρηκτος. Άμα μπορείς το δεύτερο μου κάνει περισσότερο, όχι το πολύ αργός, το ανέκρηκτος. Ανέκρηκτος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό του πρόβλημα. Ο Τζόλακ. Δεν είναι ανέκρηκτος. Είναι πολύ εκρηκτικός. Ναι. Μπες στην περιοχή. Δεν όταν είναι ξέρω εγώ να φύγει μπροστά. Γιατί και ο Τζόλακ είναι ψιλοαργός. Δεν είναι γρήγορος. Είναι αργός. Αλλά έχει έκρηξη στα πρώτα μέτρα. Ναι, ωραία. Έτσι. Εμένα ο Παναθηναϊκός μου άρεσε. Και στις φάσεις που είναι ο στόπερ να παλέψει να πάρει θέση, ναι. Ξέρει και παίρνει καλά τη θέση ο Τζόλακ. Ισχύει. Εντάξει. Ελπίζω άλλος να επιστρέψει, ναι. Τώρα τον έχουμε με το συνάχη του. Νομίζω τέλειωσε και ο Τζόλακ. Έλα, τι ανάγκη έχουν αυτοί οι παιδαράδες τώρα. Ναι. Εντάξει, φίλε, έχει λίγο συνάχη τώρα. Λίγο συνάχη, αλλά ο Πάοκ έχει πληγεί από τον COVID αυτό το διάστημα. Χθες είχαμε ερμηνεία σε δεύτερο. Θα πάμε σε λίγο στον Άρη για να το δούμε και το σημερινό μάτς. Απλά να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό να πω ότι ήταν πολύ πιστικός χθες. Δεν δέχτηκε φάση από τη Λαμία. Είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλη υπόθεση. Τίποτα, μηδέν. Και καλή τετράδα πίσω. Ναι. Και ένα πολύ καλό κόφτη. Το Πέρεθ. Και παίζει με δύο δεκάρια χθες. Ναι. Και έδωσε και θέαμα. Ναι, έτσι, ναι, 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 ναι. Το Πέρεθ. Ήταν καλό ο Γκατζίνοβιτς, θες να μου πεις. Μπράβο. Που μπήκε και έδωσε άλλο ήτανε χρώμα. Καλή, ναι. Καλή μεταγραφή. Ναι, εμένα ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι καταρχάς μου αρέσει, αδικεί λίγο το ρόστερ του. Και έπαιξε και ο Διούδης μετά από καιρό. Έπαιξε, αυτός μου αρέσει, θα έχω πει για τον Διούδη. Καλό δίδυμο ο Παναθηναϊκός στους γκολκίπερς. Τερματοφύλακες, μάλλον το καλύτερο έχει. Δηλαδή και Διούδη και Μπρινιόλι, δύο τόσο καλούς. Ο Ολυμπιακός έχει την τερματάρα που μάλλον είναι ο καλύτερος. Δεν έχει. Ο Ζιβκόβιτς είναι τέρμα. Ναι. Δεφορμέ. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν είναι κακή και τη ΑΕΚ. Ο τσιτώντας με τον Στάνκοβιτς. Δύο μέτρη. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά δεν για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ένας πολύ καλός και ο άλλος καλός. Σωστά. Σωστά. Ναι. Πάντως ο Γκατσίνοβιτς δείχνει να κολλάει καλά. Με Διαφάνες και Πέρεθ είναι καλή τριπλέτα. Παλάσσος και Αϊτόρ ήταν πολύ καλή. Ιωαννίδης εκεί τα βάζει τα γκολ και Βατάσου αφήνει στον πάγκο τον Μακέδα και τον Καρλίτος. Ναι. Δηλαδή δείχνει ότι έχει και βάθος. Ναι. Εάν αποβάλει αυτό το κόμπλεξ που έχει ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι, με τα εκτός έδρας, νομίζω ότι μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Έτσι. Να το δούμε κι αυτό. Θα μπει ο Παναθηναϊκός τετράδο οπωσδήποτε. Νομίζω δεν υπάρχει θέμα για να θα μπει. Οπωσδήποτε. Θα δούμε σε λίγο βαθμολογία. Θα πάμε Άρη μετά. Θα πάμε Άρη, αλλά πρώτα θα πάμε λίγο να σε αποθεώσω. Να πούμε τι έγινε σε Τρίπολη Ιωνικό μετά, ναι, το διαφημιστικό, σε Όφη Βόλο και μετά θα δούμε ο Άρης πώς κατεβαίνει σήμερα στα Γιάννενα. Ωραίος, ωραίος, έχουμε ωραίος. Ευρώπη, έχουμε Super League 2. Ωραία εβδομάδα. Και έχουμε. Και έχουμε. Και παίρνει φωτιά το Κορδοβά. Άρε Μακεδονικάρα. Ο Μακεδονικός. Παίρνει φωτιά! Ναι, ναι, ναι. Είναι loser ο Μακεδονικός. Λες, ε. Άστο να πανηγυρίζει. Καλά. Αν πάει στα Μπαράς. Καλά. Του στείλει και ο Πουλιοτόπουλος δύο διαιτητές να τον κάψει. Και φαγώθηκες με τον Πουλιοτόπουλο. Και ο Πουλιοτόπουλος είναι φίλος μου. Λαράξε, ε, εντάξει. Του πω εγώ στείλε δύο διαιτητές να σώσει. Παίρνει φωτιά! Ναι, καλά. Για την Μαντουάλα να πούμε ότι ήταν. Να δώσουμε αυτή την απάντηση γιατί γίνεται χαμός. Ήταν, ρεγίφτησα ήταν. Διάσημη Ινδή ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε σε πολλές κλασικές ταινίες του Bollywood εκείνη την περίοδο. Bollywood, ναι. Πώς λέμε, Hollywood. Οι Ινδοί έχουν το αντίστοιχο. Πού να αγαπήσει η ξανθιά γυναίκα να γουστάρει ο Καζαντζίδης. Ναι, ήθελε. Η Μαρινέλα. Μαρινέλα, ναι. Μαύρη ήταν. Ναι, αλλά ξανθιά. Τη βάψαν μετά. Βάψαν μετά, ναι. Τη ρίξανε ασβέστη. Άρα η Μαντουβάλα ήταν διάσημη, ήταν η βουγιουκλάκη της Ινδίας, ρε παιδί μου. Η Μαρινέλα εκεί στα γύφτη κατά δικά μας έμενε. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Από εδώ κάτω. Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά μετά έγινε Άρης. Μετά την ασπρίσανε και έγινε Άρης. Άρης μετά. Με τη μόδα του. Πήγε και τη Μοσχολιού. Δεν με άρεσε και να γουστάρει. Α, σε καημένα. Λοιπόν, γίνεται χαμό με τα μηνύματα. Όταν λέω χαμό. Η Μαρινέλα ήταν.
Είτε από την Τούμπα είτε από τον Κορδελιό θα ήταν. Ξέρω, ξέρω. Σε εμά ήταν εκεί στην Τούμπα, στα Αιγύπτια ήταν. Καλημερίζουμε εσέν, το φιλαράκι μα ο Κωνσταντίνο Μάσα. Μπορούσε να βρει ξανθιά γυναίκα με καλά μάτια ο Καζαντζίδη. Καταρχήν, ποια ξανθιά με καλά μάτια το κοιτούσε. Έχει φαγωθεί το Καζαντζίδη. Θα μαυρίζαν τα μάτια. Άλλο που ήταν μουντρούχο, θυμάσαι κάποιον άλλο που να ήταν μουντρούχο. Έτσι είπαμε. Καζαντζίδη, είπαμε. Ο Φέρτη. Πάγκεβιτ, ο Φέρτη. Ο Φέρτη, το γνώρισα. Πολύ ωραίο άντρα. Ναι. Ο Μπέζος, μπράβο ρε Σιμάνο. Άλλος κρυόκολος. Άλλος κρύος άντρας. Τον Ντόρτμουντ, τον φιλαράκι μας το μάθω. Ο Μπέζος, φίλε. Ηθοποιάρα όμως. Ηθοποιάρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι θα τα λέμε. Και ο Φέρτης ηθοποιάρα. Και άλλο είναι αγέλαστος. Και απορώ πώς δεν το βρήκες. Συγγνώμη, και φωνάρα ο Φέρτης, ε. Φορτούνης. Ποιος άλλος αγέλαστος ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης μαθαίνουμε ότι επιστρέφει, θα μπει σιγά σε Ολυμπιακό Β. Μακάρι και ο Κουρμπέλης, μακάρι τα παιδιά. Ναι. Μακάρι και ο. Να, και μακάρι, του πάω. Μακάρι όλα τα παιδιά να γυρίσουν όπως ο Καρέλης. Μακάρι ναι, ό, όλα. Ναι, όλα, ναι, 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 όλα ναι. Τα παιδιά τα λέμε, αλλά μακάρι. Ο Φορτούνης. Ναι. Να πας πρωτοχρονιά να σε κάνει ποδαρικό, κάηκες. Φορτούνης. Ε. Κάηκες. Αδί άμα γκουί μια παρέα, πρόσεξε. Ο Φορτούνης. Δεν βγαίνεις. Ο Γεωργιάδης. Ναι, άκου τώρα. Ο Μπάγκεβιτς. Και ο Καζαντζίδης, αν ζούσε. Ναι, ποιο να πάρει. Ο Μπέζος που ζει. Μπέζος. Καλά, ο Μπέζος δεν θα έρχονταν γιατί ήταν σνόπ. Δεν μας καταδεχόταν με τίποτα. Ναι. Βέβαια. Ναι, με είπες ότι θα πάει σβηστά ο ΠΑΟΚ. Η πόλη είναι διαβρωμένη δυστυχώς, παιδιά. Λέει, δηλαδή τα... και ο Δημαράς είναι σοβαρός, αλλά το παιδί γελάει. Okay, κανένα, είναι χαβαλετζής. Άμα άλλο δουλειά, άλλο χαβαλέ. Συνδυάζει το χαβαλέ με τη σοβαρότητα. Μ' αρέσει ο Δημαράς. Κατάλαβες. Χάρης είναι φιλαράκι. Είναι πολύ σοβαρό η δουλειά είναι του. Είναι πολύ επαγγελματίας. Αλλά άμα βγεις για ποτάκι έξω θα περάσει καλά. Θα περάσει, όχι καλά. Ναι. Μπορεί να περάσει και καλύτερα από ό,τι με έναν. Είναι ωραίος, είναι αλματέος. Θέλω να πω δηλαδή, το να είσαι σοβαρός και τέτοια, δεν σε αγελάσεις λίγο να χαλαρώσεις και τα λοιπά. Αυτή εδώ είναι Μουντρούχιο, Παπαγιανόπουλος Διονύσης. Μουντρούχος. Δεν... Μουντρούχος. Άλλος αγελάσεις. Γιατί το γούσταρες αυτό αφού ήταν Μουντρούχος. Ό,τι σε έβγαζε. Γιατί εσύ ό,τι είχε μια γοητευτική μελαγχολία ο Παπαγιανόπουλος. Γοητευτική μελαγχολία. Ναι, ναι, ναι. Τι ποιητής είναι αυτός εδώ. Εσύ θα μας τρελάνει. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Σαρόπουλο της καρδιάς μας σήμερα. Τι γενέθλια. Γενέθλια έχει αυτός. Μα υδροχοάρα είναι. Υδροχοάρα. Έχεις γενέθλια σήμερα έχει ο Σαρόπουλος. Την Πέμπτη έχεις εσύ. Ναι. Και την Κυριακή ο γιος μου. Μάτε μαζί. Πάμε. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε τρία γενέθλια. Σαρόπουλος θα έκανα εκπομπή μαζί του. Θα έκανες με τον πολύ. Μιχάλη. Πολύ δυνατός. Έχω κάνει μερικές. Ναι. Φοβερός. Πολύ καλός ο Μιχάλης. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Εύστροφος, ταχύς. Πασαδόρο. Δίνει πάσες, παίρνει πάσες. Εξαιρετικός ο Μάικ. Εξαιρετικός ο Μάικ. Δεν βαριέσαι καθόλου άμα με είναι. Τίποτα. Τι να βαρεθείς, φίλε. Χρόνια πολλά στο Μάικ μας. Λοιπόν, λέει για τη φάση του. Έχει σήμερα. Ο Σαρόπουλος σήμερα είναι. Ναι, νομίζω γίνει 35, νομίζω γίνει 35. Χρόνια κιλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια κιλά είπα. Χρόνια πολλά. Πολλά καλά. Χρόνια κιλά λέει ο άλλος. Χρόνια κιλά λέει ο άλλος. Και ο Αδαμαντίδης δεν γελάει. Σπάνια να το δεις να γελάς. Όχι, είναι γλυκός. Είναι ζεστός. Πες στον Πάστορα ότι μόνο το χέρι του Κρέσπο είδε την ανατροπή, λέει, του Μούργα, του Χατζησαία και τη χερούκλα του Μαυρομάτη. Δεν τα είδε, ό,τι βλέπει, λέει. Στον Ελλάδα τα μάξι δεν μου τα έδειξε. Θα μου τα δείξει και να τα πω. Πάντως, μπέναλτι είναι το χέρι, είναι απλωμένο. Έχει άλλα δύο Πάουκ μετά, άμα θες να τα δούμε. Πράσε μετά, το πρώτο ότι είναι. Τελικά, ρε παιδιά, αν ο Πάουκ δεν είχε κάνει εκείνες δύο γκέλες στο Νοέμβριο με Ιωνικό. Και με Ατρόμητο, τώρα θα μιλούσαμε κανονικά για πρωτάθλημα. Τι σας κάνω, βάλατε όλους τους γιορτές μαζί. Τις έκανες. Τις έκανες. Και δεν ήταν Ολυμπιακός, έχει διαφορές με τον ΠΑΟΚ. Σε κάνα δύο θέσεις που έχει τον Ελαραμπή, ο ένας είναι. Παρότι ο Ολυμπιακός και είναι... Και στα χαφ, με συγχωρείς, ναι. Στα χαφ, έτσι όπως είναι τα χαφ. Ναι. Δεν μπορώ να πω τώρα ότι τα χαφ του Ολυμπιακού, αν ο Καμαρά ήταν στα καλά του... Ίσως. Ίσως θα το έλεγα τώρα. Back, stopper. Δηλαδή, σκάφη, μισθώσει. Μπουγαλάκι. Υπερτερή. Υπερτερή πάρα πολύ στο σύνδεσμο. Ναι, ναι, ναι. Και στο ότι σωματοτυπικά είναι ψηλή ομάδα. Είναι, και έρχεται, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Σισε είναι καλύτερο στόπερ από όλου του δικού σου. Και από ο τον Ίγκασον. Θα ήθελα να δω Ίγκασον Σισε. Γιατί πρόσεξε τον Ίγκασον, δεν τον είχα εγώ όλο το πρωτάθλημα. Τώρα τον έχω, ένα μήνα. Ο Ίγκασον τον κάνατε συμβόλαιο. Όχι, απαράδεκτη! Άκου τι γίνεται τώρα για τον Ίγκασον. Περιμένουν τον μάνατζερ. Τι? Ο μάνατζερ του λέει: τώρα ζητάει λεφτά. Ο μάνατζερ του λέει: έχω δύο προτάσεις από Γαλλία και Σαουδική Αραβία. Αυτό που βγαίνει από κάτω από πότε Αθήνα. Τελειώνει, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Μάλιστα. Αυτό που βγαίνει από κάτω από Αθήνα, μια πιάσαμε 20 ευρώ. Αθήνα, ναι, ναι, ακούω. Ακούω. Δεν ισχύει. Ποιο? Ότι η ΑΕΚ λέει το βολιδοσκοπεί. Συγγνώμη, ναι. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς. Εγώ σου λέω και να τον βολιδοσκοπεί. Όχι, τώρα... όχι, να το χτυπήσει η ΑΕΚ. Πώς θα τον πάρει η ΑΕΚ. Άκουρε, παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, θα φύγω από τον ΠΑΟΚ εγώ. Δεν υπάρχει αυτό. Για να πάω στην ΑΕΚ.
Για ποιο λόγο. Καταρχάς θα το πω αλλιώς. Η κατάντια της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού είναι η εξής. Είμαι ο Ίγκαρσον εγώ. Ναι. Τελειώνει. Μου στείλα πολλά μηνύματα και το ψάξα. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Όχι, εσύ το ψάξες. Εκτός αν η ΑΕΚ τον κάνει χρυσό. Εσύ το ψάξες και καλά έκανες. Εγώ σου λέω το εξής. Είσαι ο Ίγκαρσον. Ναι. Δεν πας στην ΑΕΚ. Πας στην ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό πας. Στον Ολυμπιακό πας. Ναι, έτσι. Αλλά ο Ίγκαρσον έχει πει στο περιβάλλον του: εγώ λέω, αν φύγω από τον ΠΑΟΚ, δεν πάω σε άλλη ελληνική ομάδα. Είπε. Κάνω και ο Γιουλιάδης ο Κουκούτα. Καλά, σωστά, αλλά άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Τα πάνε και αυτοί. Έχει πρόταση, λέει, ο μάνατζερ του από Γαλλία και Σαουδική Αραβία. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, στα χέρια του. Τίμια προσέγγιση. Τίμια προσέγγιση. Σαουδική Αραβία δεν πήγαινα. Γαλλία όμως μπορεί να πάει. Στα 27 μου. Ναι. Στη Γαλλία θα πήγαινα στα 27. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν αξίζει το 1,5 εκατομμύριο, αλλά τα 800-900 που του δίνω πάω. Συγγνώμη, για να δούμε λίγο τα ποσά, Νίκο. Πόσα έπαιρνε μέχρι στιγμή ο Ίγκαρσον. Κοντά στα 900. Και ο ΠΑΟΚ του έκανε την ίδια πρόταση. Ωραία, από και αυτό τι θέλει. Θέλει ένα ακόμα κάτι σίγουρα. Είναι δύσκολο. Είναι σίγουρο. Δηλαδή πρέπει να ανέβει ο ΠΑΟΚ. Ένα ακόμα πόσο, 1,2, 1,1, 1,2. Δηλαδή πρέπει να ανέβει τουλάχιστον 200-300. Δώστε τα. Ναι, εγώ θα τα δίνα. Για 200 χιλιάρια, δώστε τα. Θα τα δίνα. Ή δώστε 100. 2,5 για τον Σίτλε δεν θα δίνα. Πε πάρε ένα εκατομμύριο. Είσαι καλά και δώσε του πριν στόχων. Και πες πρωτάθλημα τόσα, κύπελα τόσα. Συμφωνώ. Ναι, εντάξει, αυτό. Συμφωνώ. Πριν στόχων, να τον έχεις σε κίνητρο. Γιατί δεν παίρνω τον Πανίδη την παιχτάρα, λέει, από τον ΠΑΟΚ Β, εξαιρετικός, λέει, μου φαίνεται ότι είναι. Α, μια και είπες για Πανίδη. Ναι. Μου στείλανε πατέρα. Και βέβαια μου στείλανε βιντεάκι που δυστυχώς αυτά τα κατάπτυστα συνθήματα ακούγονται χθες. Δεν γράφτηκαν πουθενά όμως ότι έγιναν αυτά. Αν θέλετε καλύτερη. Εμείς εδώ τα λέμε όλα όμως. Ναι, αν θέλετε καλύτερη κοινωνία, άστε τα 19 λεπτά. Άστε τη συνέντευξη με τον πατέρα του. Πάτε να τον κάνετε τον άνθρωπο στάρ. Να τον τρελάνετε και τη μάνα, την καημένη και τη φουκαριάρα, τη μάνα του. Άστε το παραμύθι. Τι έγινε, οι παοξίδες. Τι έγινε. Βγάλανε ένα ανακοίνωση για η Ελευθερία, τα αδέρφια. Ένα σύνδεσμο στο καλέ. Μην το βάζετε, ρε. Να μην το. Εσύ είπε, δεν συζητάμε. Όχι, όχι. Σε έστειλε στην εφημερίδα. Δεν το βάζω, ρε. Δεν μπαίνει, ναι. Δεν το βάζω. Ή φωνάζανε του Ολυμπιακού, θα γίνεται σαν τον Άλκη. Πρώτη σελίδα όλοι, κατάπτυστο. Περιμένω να δω. Ναι. Το καταδικάσει ο Μπούζος το μεσημέρι. Μια που είμαστε σε αυτό το θέμα. Όχι, όλα θα τα πούμε. Για λαϊκισμό. Μια που είμαστε σε αυτό το θέμα, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά η αστυνομία στη σύλληψη και του 12ου. Πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή είναι μία ανάσα από το να τον συλλάβει. Είναι τώρα, είναι τώρα Έλληνα. Τώρα βγήκε η είδηση. 9 Έλληνα. Δηλαδή εδώ Έλληνα, μιλάμε για Έλληνα. Ελληνοαλβανική μαφία, να πούμε. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα για μένα αυτοί οι Αλβανοί που λέμε τώρα Ελληνοαλβανικοί είναι Έλληνες που μεγάλωσαν εδώ, απλά καταγωγήσαν την Αλβανία. Αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν εδώ. Γαλουχήθηκαν εδώ. Τελείωσε. Τι διαχωρισμό αυτό δεν με αγγίζει. Στην Αλβανία μαχαιρώνονται μεταξύ του εκεί οπαδοί, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Καλά, παντού έχει δυστυχώς. Τώρα... Δεν το έχω δει αυτό. Έχει παντού, η βία έχει εξαπλωθεί παντού. Δεν το έχω δει. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώνουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς να πω κάτι που ήθελα να πω για τον Ολυμπιακό και ευτυχώς μου το θύμισε ο φίλος μου ο Χρήστος. Νωρίτερα μιλήσαμε για τις στατικές φάσεις του Ολυμπιακού που είναι το Α και το Μ. Να στο κάνω και τα λιράκια και σε νούμερα. Ότι. Έχει βάλει ο Ολυμπιακός ως τώρα. 80% τα γκολ είναι. Περίμενε. Στον αέρα. Θα τρελαθεί τώρα. Στον αέρα. Βρε στον αέρα. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει μέχρι αυτή τη στιγμή 38 γκολ. Ωραία, πολλά είναι. Τα 19 είναι από στημένες φάσεις. Δηλαδή τώρα τι συζητάμε. Ένα στα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα είναι από corner, foul, γεμίζει στατικές φάσεις. Και πώς έρθει στον αέρα. Όλα αυτά σου λένε, τα 19 σου λένε στατική από τον... φάση μπορεί να και foul να μπει μέσα. Εντάξει, ναι, οκ. Στατική φάση και τον πέναλτι. Όχι, δεν βάζω πέναλτι. Δεν βάζω πέναλτι. Άσα πέναλτι. Υψομετρικά είναι. Είναι πάρα πολύ. Δεν βάζω τα πέναντι. Ψηλά παιδιά. Κόρνερ και φάουλ. Ψηλά δυνατά παιδιά. Τα μισά γκολ. Δηλαδή είναι... χθες ο Φερέιρα το τρώει από τον Λουκάκο. Επειδή τα center back του, το είδα το γκολ. Τα γκολ. Είναι να πούμε ψιλολάιτ κατάσταση. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Δηλαδή τα center back πρέπει να είναι βεζινάδες. Πώς θα σου το πω. Τι να είναι. Με μικρές πλατούλες χεράκια να τρακαίνει με τον Λουκάκο. Λουκάκο ολόκληρο γαϊδούρι είναι. Ηρίο. Θα το βάλω εγώ στόπερ αδύνατο. Είναι δυνατόν να έχω στόπερ να μην έχει μυϊκή δύναμη. Να είναι, ξέρω εγώ, ντεμή. Τυρίο. Εγώ, άμα δω στόπερ που δεν έχει μεγάλη δύναμη, θα τον απέριπτα. Στόπερ πρέπει να το βάλεις με σφυριά για να μην πονάει. Ο Κώστας κάνει κριτική για αυτό που κάνει Κυριακή βράδυ. Λέει δεν του αρέσει, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν του αρέσει. Δεν μου λέει το λόγο. Λέει δεν μου αρέσει αυτό που έχουν φτιάξει. Λέει εκεί, λέει. Τον παρακολουθώ χρόνια, λέει.
Αυτή κάνει το τηλεοπτικό. Ναι, δεν το άρεσε. Αυτό λέει. Ναι, δεν το έχω παδικό. Ναι. Ναι, δεν το άρεσε. Δεν παδικό, ναι. Προφανώς, ναι, γι' αυτό είναι λοιπόν. Έχει και κοινωνικά θέματα, έχει και άλλα θέματα. Δεν έχει μόνο ποδόσφαιρο. Στα υπόλοιπα. Α, ίσως γι' αυτό. Ίσως γι' αυτό. Ναι, ίσως γι' αυτό. Ήθελε μπάλα. Αστέρας Τρίπολης Ιωνικός. Εδώ, παιδιά, πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Κουμπαράκο μου. Διότι στα προγνωστικά που δώσαμε το δίνει διπλό την Παρασκευή που κάνουμε το βιντεάκι. Και δεν το δίνει απλά διπλό. Λέει θα γίνει και μαϊμουνιά. Γίνεται και ανατροπή. Ομορφιά. Και το εξηγήσω ότι αυτά είναι τα μάτς λες, που μπορούν να γίνουν οι ομορφιές. Εκεί θα κοιτάτε τέτοια μάτς. Λοιπόν, Γιάννενα Άρης, Τρίπολη. Θα πάμε τώρα στο Γιάννενα Άρης, να μας πεις και εκεί, κάτσε. Γιατί μπορεί να. Και έχουμε και νίκη Ιωνικού Σωτηρίας. Ο Αστέρας έμπλεξε, ενώ θα μπορούσε να καθαρίσει για να. Δεν θέλει ο Αστέρας να βγει. Θα βγει, θα βγει ο Αστέρας. Θα μπει. Δεν τον ενδιαφέρει. Και Όφη Βόλος 2-1. Δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Over. Μάλλον με τον Ζαΐρη, ναι. Μου λέει πολύ καλό Όφη. Τι καλό Όφη του λέω, ρε. Του έχει κάνει 5 φάσεις ο Βόλος. Με 10 παίχτες. Ναι. Έτσι είναι καλές ομάδες. Μόνο πίσω μπροστά. Είναι, πίσω είναι ανοιχτός πολύ. Πίσω είναι πολύ ανοιχτός Όφη, παιδιά. Και δεν το ότι ήρθε 2-1 είναι λόγω του Επασί. Και η τετράδα άμυνας προβληματική. Ο Βούρος μ' αρέσει, έβαλε και γκολ χθες. Τα Γιάννενα, η τετράδα. Ο Βούρος. Ναι. Μ' αρέσει ο Βούρος, έβαλε και γκολ χθες μέσα σε όλα. Ο Βούρος... Κάτι βλέπω σε αυτόν τον παίχτη, δεν ξέρω τώρα αν με δικαιώσει ή όχι. Ο Βούρος είναι ο στόπερ. Ο στόπερ, ναι, που παίζει και δεξί μπακ και μπακ ενίοτε. Ναι, είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ένα 82 κάπου εκεί, είναι γρήγορο όμω. Πιο κοντό από τον Τζαβέλα είναι. Ναι, είναι πιο κοντό από τον Τζαβέλα. Λοιπόν, βαθμολογία για αυτή θέλω να πάμε στον Άρη. Να το δούμε λίγο. Το μάτς έχει ενδιαφέρον σήμερα. Ολυμπιακό. Θέλω να πάω μια βόλτα από εκεί. Για ένα. Δεν έχω παρέα. Θέλω μια μέρα να πάω στα Γιάννενα. Α, το πάμε. Μας αφήνει ο Τζα Παύλο να φύγει το μεσημέρι και εγώ το απόγευμα. Γιατί. Ο κόκκινος εδώ δεν είναι. Τι τον πληρώνει εδώ πέρα. Ναι, είναι και ο Σαρό το απόγευμα. Γιατί ο Σαρό τι έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη, απλά. Ή δεν μπορούμε να βγούμε από εκεί να μιλήσουμε. Ναι. Με το μηχάνημα. Έχει ένα μηχάνημα εδώ ειδικό. Δεν ξέρω πώς κάνω εγώ εσύ. Ναι. Το παίρνω εγώ το μηχάνημα. Πάω στην Αθήνα μια εβδομάδα. Αλλά. Και κάθομαι εκεί. Σύνδεσαι, μια... άρεσε. Σύνομαι, πάρε ένα λαπτοπάκι, σύνδεση, κλακ. Από το 9 το σεζόν, άμα αυτό και τα λοιπά θα. Α, μπράβο. Θα ένα λαπτοπάκι πρέπει να το ξέρει. Πρέπει να εξυγχρονιστεί. Βέβαια. Δίνω μου. Τι λοιπόν. Εγώ η φωνή μου δηλαδή, άμα είμαι στα Ιμαλάια ή αν είμαι στην Αθήνα, η ίδια δεν είναι. Ναι. Τι πρέπει να με έχει εδώ. Κράζει ο Κώστας, γιατί λέει, παλιά λέει βγάζατε πολύ γέλιο. Τώρα το μόνο που κάνετε είναι να κράζετε τον ΠΑΟΚ σε κάθε εκπομπή. Έλεος. Ναι. Τώρα εγώ δεν σας έχω δει. Αν κράζετε μόνο μια ομάδα, είναι λάθος. Είναι οπαδικό. Ναι, κράζετε μόνο τον ΠΑΟΚ. Δεν κάνετε τίποτα άλλο. Να σου πω κάτι. Χθες μου βγήκαν και μου διαμαρτυρήθηκαν πολλοί Ολυμπιακοί. Κάτι το χέρι από τον Ολυμπιακό. Εγώ κράζω. Κράζει του μεγάλου. Εντάξει, ναι, τώρα ναι. Αυτοί θέλουν. Κοίταξε, εγώ είμαι φίλο με τον φίλο. Ναι. Αν εσύ δεν αντέχει και θες να σε κάνω τακτηρτάκια, πάλι σε κάνω άλλον. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ αυτό είμαι. Αν σ' αρέσει. Είμαι ο χαρακτήρα μου. Εγώ να αλλάξω χαρακτήρα για τον ΠΑΟΚ, ξέχασέ με εμένα. Και ή τον Ολυμπιακό ή τον και Άρη. Ο Ντίνος κολλάει κυρίως τους μεγάλους. Οι ναι. Μικροί τι να σχολήσουν. Τι να σε κολλήσω, τι να σε πω. Ναι. Τι καλό παιδί που είσαι στην πόλη να σε πω. Τι να σε πω. Τα κατάψιστα μηνύματα να σε πω. Τι να σε πω. Την κολλησιεργή η αστυνομία να σε πω. Τι να σε πω. Όχι, αστυνομία αυτή πω. Τη φορά είναι. Καλά, ήρθε ο Μητσοτάκης. Είναι μια χαρά αυτή τη φορά. Τι να σε πω, ότι ο Κρέσπο δεν πέρασε σε μια εβδομάδα. Τι να σε πω, ρε ΠΑΟΚ, με συγχωρείς. Το χέρι του Κρέσπο είναι κολλημένο να σε πω. Πες και τ' άλλο. Τι να σε πω. Πες και τ' άλλο. Ναι, δεν θα πω μονώνεις κάτι. Τα πέναλτι που κέρδισε, τι τα είπα, ότι δεν ήταν. Ναι. Λέω, ο Ισλανδός λέει είναι στην καλύτερη ηλικία. Πρέπει να κάνει τώρα συμβόλαιο, τετραετές, πενταετές. Για την ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Ίγκασον, να πω λίγο την ομάδα. Θες να του πω ποια είναι, ποια είναι. Άκουλε. Η Μπορντό. Μπορντό. Ναι. Χρώματος Μπορντό. Φιάτ Μπορντό. Δεν έχουν χρώμα Μπορντό. Έχουν αυτό. Όχι, το. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Χρώματος Μπορντό. Λοιπόν, να πάμε. Αν είστε έξυπνοι, Παοξίδες. Που αυτό εδώ φαίνεται καλό ο. Ποιο. Διοικητικά λέω ανοιχτή. Σήμερα 4 η ώρα συνέδευξη τύπου θα τον ακούσουμε με προσοχή. Του κάνεις ένα συμβόλαιο και σε ένα χρόνο τον πουλάς. Άμα, ναι, βέβαια. Άμα πάει καλά, κράτα το άλλο ένα χρόνο. Αν και ο, τον στα 28 θέλει. Δηλαδή δεν πάει να τον πουλήσει. Εδώ πουλήσε τον Εσίτη. Δεν θα πουλήσει τον Νίκο. Για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Μπότο. Ναι. Όχι ότι πήρε το Σάστρε που φαίνεται ότι είναι μπακάρα για Ελλάδα. Αυτό φαίνεται για το Σάστρε. Είναι μπακάρα για Ελλάδα. Ναι, αυτό φαίνεται. Ή ο άλλο ότι είναι πολύ ανερχόμενο ταλέντο. Ποιο. Ο Φίλιπ Σουάρες. Ο Σουάρες, είναι ναι. Ανερχόμενος. Φαίνεται ναι, ότι βέβαια, η πώληση του Αλουνού είναι ευτυχή. Μεγάλη επιτυχία. Τι έχει ο Άρης τώρα, 11. Λοιπόν, πριν πάμε στον Άρη. Σήμερα, πριν πάμε στον Άρη, να δώσω λίγο βαθμολογία. Γιατί ο Άρης έχει πολλά πραγματάκια που πρέπει να τα πάρουμε μαζεμένα εκτός από 11. Έχει και δικαστήριο σήμερα για το ΚΑΣ, για τους μείον 6. Είναι αρκετά. Βαθμολογία. Για να τη δούμε λίγο. 56 Ολυμπιακός ακάθεκτος. Μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Λες εσύ τώρα. Έτσι. Εντάξει, σε κάνω. Πάω. Η δεύτερη μεγαλύτερη. 47. Σωστό. Παραμένει αυτό το μείον 9. Έχει λοκαριστεί εκεί. Τρίτη ΑΕΚ 39. Η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο. Αυτά, η βαθμολογία λέει την αλήθεια. Για αυτή την περίοδο, ναι.
Να πω λίγο ότι πλέον άνοιξε πολύ και η διαφορά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Βέβαια. Όσοι είναι σχεδόν διαφορά με τον Ολυμπιακό, είναι τόσοι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Έχει πάει στου 8. Και από εκεί και πέρα. Έχουμε. Παναθηναϊκός 33. Τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο. Ναι. Μα, δεν ξέρω αν είναι τέταρτος ακόμα ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει με 33 τον ΠΑΣ. Θα το βάλω τον ΠΑΣ με τον Παναθηναϊκό. Πρόσεξε, εγώ λέω για τη βαθμολογία. Όχι, εγώ λέω σαν ομάδα. Ναι, ο Αστέρας 32, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Ναι. Θα κάνει και άλλη ομορφιά ο Αστέρας. Πες τον Μποροβίλο, ναι, τις ομορφιές του τις παίρνουμε τα μπάρια. Όφι 32. Άμα θέλει να βγαίνει εδώ να πει τις ομορφιές και στον Μπούζο. Γιατί ναι, με το ποδήλατο το βλέπω τον Μπούζο κυκλοφορεί μόνο. Μπούζο στεγνός, έμαθα πάνω, θα τα πούμε και μετά. Πάνω και τι, φύτε. Κάναμε μπάλα, παίξαμε εκεί προπόνηση. Δεν ήρθα για να έρθω σήμερα σε εκπομπή. Λέω, άμα πάω εκεί θα αρρωστήσω, θα γίνω χειρότερα. Έτσι. Και ο Άρης 32 όφι και ο Άρης 29 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Αν κερδίσει σήμερα, του στάνει. Με 6 βαθμούς λιγότερους. Και με 6 βαθμούς, ο οποίος σήμερα του εκδικάζει την υπόθεση το ΚΑΣ. Θα τις χάσει τους βαθμούς. Έτσι λες. Ναι. Θα τους χάσει βαθμούς. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Θα πει το ΚΑΣ, ελάτε στην ΕΜΟ και η ΕΜΟ είναι εναντίον του Άρη και θα τους χάσει. Α, θα πάει έτσι. Δηλαδή θα επιστρέψει την υπόθεση πίσω ναι, και η ΕΜΟ θα πει εμείς καλά το κάναμε. Τέλο δεν θα πιάσει λίγο τίποτα κυβέρνηση τώρα. Γιατί ο Καρυπίδης δεν είχε πει μη με κατεβαίνετε, είμαστε μια χαρά, θα το κανονίσει ο Καραπετρίδης. Θα πει μετά τους δικούς του Καρυπίδης, να αυτοδιοίκητα μας κυνηγάνε. Ναι. Θα βάλει τον Ζουμπούλη να ξυπνήσει το πρωί πιο μπροστά να βγάλει καμιά ανακοίνωση να πούμε. Ναι. Από Τσαλτίδη τσακώθηκε και με τον Λίμπερο με τον άλλο να μπορεί να πάρει η Νία κτλ. Κουνηθείτε ρε τσουβάλια, τι περιμένετε, εγώ σας τα πω. Μάστα. Λοιπόν, ο Βόλος 28 νομίζω μετά τη χθεσινή ήττα τελείωσε, δεν έχει πολλές ελπίδες για πλέον. Ο Βόλος έγινε να οικονομήσει. Έγινε να οικονομήσει, ναι. 22 ο Πανετολικός δείχνει σωμένος. Ναι. 21 ο Ιωνικός δείχνει σωμένος. Έτσι. Η Λαμία έχει 18. Και αυτή να είναι λίγο. Αυτήν κυνηγάει ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει 13 και παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τη Λαμία. Ναι, ναι, εκεί κυνηγάει. Ναι, αν κερδίσει ο Ατρόμητος το μάτς του εξαναβολής, πάει 16 και διαφορά στους 2. Έτσι. Και 10 ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο οποίος δείχνει να μην έχει σωτηρία. Ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο οποίος δεν έχει κανένα γκόμενο, ναι, πηγαίνει ξέμπαρκο στα μπαρ και ούτε σφινάκι τον κερνάνε. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ο Απόλλωνας δεν διάλεξε κάποια ομάδα να τον φυλάξει, να τον κάνει κτλ. Ναι. Η Μπορντό λέει του κουλ του χρόνου μπορεί να είναι και β' κατηγορία. Τι να πάει να κάνει εκεί. Δεν αντιλέγω. Να βγει ο Γιάννης ο Μαυρόπουλος να μας πει για την τριάρα που έβαγε χθες. Ποιος? Ο Απόλλων. Θα πάμε για την τριάρα. Τον είδα εκεί. Ναι. Φρυδάτο να πούμε στον πάγκο. Καλημέρα Ρωτιάρδες, καλημέρα από ακριτική ζώνη Εύρου. Γεια σας Εύρο. Χαιρετίζουμε κάριστο εκεί την Εύβοια, ο Τάσος ο φύλακα στο βουνό. Γεια σου φύλακα. Καλημέρα από Δράμα, καλό σου κου να έχουμε, μας λείψατε. Τι έγινε, ρε. Καλημέρα στο Ηράκλειο, πείτε για τη συνέντευξη του Γούναρη. Παιδιά, τι άπορο το προλάβουμε σήμερα. Ο Γούναρης. Ναι. Τι είπε, την αλήθεια είπε. Τι είπε, τι είπε. Ότι ο Κοσκοτάς του στάιζε εδώ στον ΠΑΟΚ. Έτσι είπε. Ο Κοσκοτάς. Άμα, εσύ. Ναι. Ναι. Ξέρεις ποια θα είναι η μαγιά τώρα. Να βγάλει ο Μπούζος τον Γούναρη. Αυτές είναι οι εκπομπές. Θες να τον βγάλω εγώ. Μην θα αρχίσετε να φωνάζετε. Όχι, όχι, να κλαίτε όλοι μαζί. Να το βγάλουμε. Θα βγάλω Γούναρη. Ναι, αλλά νομίζω μπορεί να έρθετε να μου πείτε. Μπορεί να το βγάλει και ο Μπούζος. Γιατί με το βγάλει. Ποιο θα το βγάλει. Δεν έχει άντερα, λέω εγώ, να το βγάλει. Βγάλ τον Ρε Ζόρζ. Βγάλ τον Ρε Ζόρζ. Για βγάλ τον Γούναρη να τα πει. Καλημέρα Στρασβούργο. Εγώ. Εσύ ψοφά για ίντρικα. Σα κοντράρω τώρα. Εσύ ψοφά. Βγάλ τον Γούναρη δημοσιογραφία η ΕΚ. Εδώ μου στέλνουν ένα μήνυμα και να το βίντεο. Να τα γίνει. Τι. Το βίντεο της φάσης του γκολ του Ολυμπιακού. Ναι. Εγώ τα διαβάζω όλα. Ότι. Μου έστειλε το μήνυμα το φιλαράκι μας ο Ανέστης. Ναι, που λέει, αν δείτε εσείς ότι είναι corner, εγώ είμαι το corner το ίδιο. Λέει ναι, για τη φάση ότι δεν είναι corner στην κεφαλιά του, ναι, του Ελαράμπη. Έτσι. Τι είναι δηλαδή. Είναι out. Είναι out. Την μπάλα και από εκεί έρχεται το corner. Δεν ξέρω αν είναι φίλος Σάικ, αλλά μου το έστειλε. Εκεί να είναι. Ναι. Έχω ακούσει για ομάδες που αλλοιώνουν αγώνες, αλλά ο ΠΑΟΚ σιγάρε Κωνσταντίνε, σιγάρε που αλλοιώνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Το έχει ψηλά ο Κρέσπο. Σιγάρε ναι, Κωνσταντίνε, που ζούσε σε άλλη χώρα, ζούσε 40 χρόνια. Ναι. Τώρα θυμήθηκε να αναφέρει τον ΠΑΟΚ. Να, 40 χρόνια βρίζαμε τον κόκκαλι. Και τι γίνεται τώρα δηλαδή, με βαρ, έχουμε αλλοιώσει δηλαδή, με τρελάνετε. Χθε δεν πήγε δύο φορέ στο βαρ ο διαιτητή και πήγε μόνο στη φάση του. Πε του αντιπάλου, ρε, έφαγα κόλλημα τώρα. Τι αντιπάλου. Θε, εσύ με τον Ατρόμητο. Δύο φάσεις για τον ΠΑΟΚ δεν πήγε καν στο βάρο ο Περάκης. Θες να αρχίζω να μιλάω κι εγώ βγάζοντας ο παδιλίκι. Σε δύο φάσεις πέναντι για τον ΠΑΟΚ δεν πήγε στο βάρο. Για δείξτε μου. Τι για δείξτε μου. Για δείξτε μου. Ακούμε τώρα τον κάθε. Καλησπέρα μου στον Γιάννη Γούναρη. Κάθε πικραμένο τώρα. Λέει, κάτσε ακούσουμε. Ναι. Καλησπέρα μου στον Γιάννη Γούναρη και πάντα λέει τα πράγματα με το όνομά του. Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός επειδή είναι πρώτος, προκαλεί το φθόνο, η ζήλια. Και από ζήλια και από φθόνο. Από αυτά από τον Γιάννη Γούναρη, αυτά πιστεύει. Ο ίδιος έτσι, διαφωνώ κάθετα. Μπαλώνει. Καλησπέρα μου στον Γιάννη Γούναρη και πάντα λέει τα πράγματα με το όνομά του. Εντάξει, ότι διαφωνεί, ρε φίλε, τι ιδέα κάνουμε τώρα.
Κουλ, πες στον κολλητό σου δίπλα να σχολιάσει και τη φάση του Μουρκ, να σχολιάσει και τη φάση του Σουάρες, να σχολιάσει και τον γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός που δεν βγαίνει εικόνα και μετά να πιάσει. Και μετά να πιάσει του Κρέσπο, λέει. Του Κρέσπο είναι μπέναλτι, να μα πει αυτό. Ναι, αλλά σου λέει αλλιώ. Όχι, να μα πει αυτό. Είναι μπέναλτι ή δεν είναι. Ωραία, εγώ λέω ότι είναι. Για να τελειώνουμε την κουβέντα. Όχι, δεν με νοιάζει. Ναι. Οι φάσει που ζητάει ο Πάοκ είναι. Γιατί δεν σαν. Αυτό είναι λάθο. Βλέπει μόνο αυτή που θε και δεν βλέπει τι άλλε. Η πρώτη είναι. Α, η πρώτη είναι. Κοίτα να δει. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι δε σε όλε και κάτι σούμα. Όχι μονόπατα κρατάω μία, πετάω την πέτρα και δεν με νοιάζει για τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Καλημέρα στην Καβάλα. Χθες ο ραπτός στο γήπεδο. Ναι, φίρμα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Θα πάμε σε κομψό. Τα κουμπαράκια συνεχίζουν από τότε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Καταρχάς. Πέναλτι. Είναι πέναλτι, αλλά επειδή ο Πάκου δεν σηκώνει σκόνη και φασαρία. Δεν σηκώνει σκόνη, ρε, τα πάντα θα λέμε. Ναι, μάγια. Πάκου Χατζησιά, είναι σαν το βόδι. Ή σέντερ μπακ αυτά τα τρώνε. Αφού σε είπα, είναι Μάρς και πέναλτι, το είπα το πιο είναι, άμα μου ήθελα να μου πούνε. Ότι δεν πάει στο βαρ. Πέναλτι. Ενώ στη φάση του χεριού πάει στο βαρ. Εκείνο πέναλτι. Ναι, πάει στο βαρ. Ναι, αλλά εδώ και μία μισή μέρα συζητάμε για το πέναλτι που δεν έωσε ο Ατρόμητο. Ναι, τώρα αφού από την Καβάλα μέχρι εδώ με εκείνο το πεζό. Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για πεζό, εκείνο το πεζό. Δεν λέω για σένα. Λέω για την περιραίωση ατμόσφαιρα. Εγώ φίλε είμαι δίκαιο, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Το όχι. Ένα είναι mass penalty και το όχι. Άλλο θα ψάξει να βρει την ερμηνεία. Όχι, πάει ο Χατζησαϊά, σαν τον Βόλιο. Μα αυτό τα είπα. Είδε κανένα συζητάει για το πέναλτι του Πάουκ. Κανένα. Ούτε ο ίδιο ο Πάουκ. Δεν πρέπει να συζητήσει. Αφού βγαίνουν τα μέσα του Ολυμπιακού και δεν νοιάζει ρε, τα μέσα του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν πρέπει να το πείτε γι' αυτό. Ναι. Όλα θα τα λέτε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα λέμε όλα. Για τι βρισχέ. Γι' αυτό είμαστε και εδώ. Να τα λέτε. Έτσι, γι' αυτό είμαστε και εδώ πέρα. Λέει, δεν με νοιάζει, είπε παιδιά. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν μα νοιάζει ο Βαρούχα. Ο Βαρούχα είπε αυτή τη φορά ότι δεν είναι πέναντι του Ατρόμητου. Αύριο θα πει άλλο Βαρούχα, δεν θα σα αρέσει. Εμένα μου κάνει εντύπωση όμω που δεν του έδειξε και τη φάση του Μούργκ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί για να μα πάρουν στα σοβαρά οι ακροατέ, οι τηλεθεατέ, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ακριβώ. Ή άμα κάνουμε λάθο, να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι το κάναμε το λάθο. Δόχε και εμένα. Ακριβώς. Όπως και ο διαιτητής. Άμα μας πάρουν χαμπάρι ότι μεροληπτούμε, θα μας αλλάζουν σωστά τα πετρέλαια. Ακριβώς. Γι' αυτό τα λέμε όλα. Όταν θα κάνουμε λάθος, μπορεί να πούμε ναι, έκανα και λάθος. Αλλά περιμένω, έτσι έχουν τα πράγματα. Περιμένω από το μεγάλο μας διευθυντή να καταδικάσει τα γεγονότα στη Νέα Πολυπολίτη. Να το κάνει, Πολύχνη. Το έχει ναι. Πρώτο θέμα και να βγάλει και τον Γούναρη να μας πει πως εκατομμύρια χάλεσε ο Κοσκοντάς στον ΠΑΟΚ τότε και. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ με τον Κοσκοντά πήρε λεφτά. Τα πει ο Γούναρης αυτά. Λοιπόν. Αν είναι αλήθεια, δηλαδή πως. Πάμε. Ναι. Ναι. Πάμε, θα τα βγάλει, ναι. Πάμε στο Μαρτωλό το άλλο σωματείο, τον Άρη. Πάμε στον Άρη. Ναι. Όπου είπαμε σήμερα έχουμε την εκδίκαση για τους μείον 6. Πάρει μείον 6. Η απόφαση δεν θα βγει σήμερα, παιδιά, να ξέρετε. Τίποτα, θα τους πει γυρίστε πίσω στην ΕΠΟ. Έτσι λέει ένας δικηγόρος φίλος μου. Λέω τι θα γίνει, ρε. Το πιο πιθανό μου λέει. Αυτό λέει περιραίως ατμόσφαιρα, αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει το ΚΑΣ. Εντάξει, το ΚΑΣ. Θα το γυρίσουν εδώ, λες. Το ΚΑΣ θα πει άντε πάρτε δρόμο, μας έχετε ζαλίσει. Πάντε στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι εναντίον του Άρεως. Δεν έχει άκρη σε αλλά το κυβέρνηση που έχουμε κονέ, με Καρυπίδης. Θα του δώσω δύο ώρε. Για να πετρεί, δεν έλεγε μην βγαίνετε στου δρόμου. Θα το κανονίσουμε. Δεν μα έκλεινε το μάτι και έλεγε μην αγώνεσαι. Έφαγε κράξιμο ο Καρυπίδης όταν με το για να πετρίδι. Τώρα να πούμε, θα το φάγει από του Αριανού έτσι και δεν πάρει του 6 βαθμού. 6 Μαρτίου ξεκινάνε τα playoff, μέχρι τότε πρέπει να. Οπότε τελειώνουμε. Μάιο. Εκεί, τέλη Απριλίου, γιατί Μάιο είναι ο τελικό, να δούμε και μετά μάτς. Λοιπόν, αυτά για τα εξωαγωνιστικά του Άρη σήμερα. Ωραία. Στα αγωνιστικά τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στου Ζωσιμάδε. Θυμίζουμε στον πρώτο γύρο είχαμε ένα κομφαντικό 0-5. Εδώ. Ναι, 0-5, εδώ ο Πας. Λοιπόν, το αναλύσαμε, ναι. Το είχαμε αναλύσει. Τι γίνεται τώρα. Τώρα τι γίνεται. Πόσο δίνει το διπλό. Μοιρασμένε είναι οι αποδόσει. Είναι μικρό για να στηθεί το μάτς. Είναι μοιρασμένο. Για να γίνει, γίνει ομορφιά. Οπότε γίνει θα γίνει κανονικό μάτς. Μάχημο μας και τα λοιπά. Εγώ εκεί το βλέπω. Ναι. Θα πάμε τα Super League 2 γιατί είχαμε πάλι τον Junior Μουχάλη να κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Δεύτερο κολλητό μας. Θα τα πούμε αυτά. Ο Μαντουβάλας δεν έπαιξε. Όχι, όχι πάλι Μουχάλης. Άστορα, ρε, ρε Δερμιτζάκη. Μια χαρά που πάει. 32 ναι. Χρόνια. Ο Μαντουβάλας, ναι. Που λοιπόν, έκανε η Βέρεια. Κέρδισε. Που. Θες πρωτό νομίζω. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε λίγο. Διαιτησία πάλι πήρε ο Δερμιτζάκης. Γιατί φωνάζουν για διαιτησία. Όχι, βλέπω ότι σπρώχνει τη Βέρεια. Αυτό λέω. Και ο Μαδάρα έχει κάνει. Θέλουν να σπρώχνουν τη Λάρισα κάποιοι άλλοι. Να ανέβει Λάρισα. Από την Ολυμπιακό. Με αυτό σε λέω. Δεν τα ακούμε ότι σπρώχνει τη Λάρισα. Ακούμε μόνο για τη Βέρεια. Κατάλαβε γίνεται τώρα. Για του σπρώχνει δηλαδή. Με αυτό είναι το θέμα. Για του σπρώχνει είναι. Πριν πάμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και είμαστε πίσω. Ενδεκάδα Πάσπρωτα που είναι γηπεδούχο γιατί μπήκε στην αποστολή ο Περέα. Κακό αυτό για τον και ενδεχομένως να ξεκινήσει. 4-4-2. Ναι, 4-4-1-1, 4-4-2 όπως λες. Τον Περέα περιφερειακά να κοιτάξει. Λοντίκιν κάτω τα δοκάρια. Σάλιακα Κάργα Εραμούσπε και μάλλον ο Ρίζος. Γιατί δεν παίζει ο Πίρσμαν. Γιατί ο Ρίζος.
Δεν παίζει ο Πίτσμαν, δεν τον έχουν. Τον πήρε ο Άριστον Πίτσμαν. Άμα επιτραπούν μεταγραφές, λογικά το καλοκαίρι τον έχει πάρει. Πάμε παρακάτω. Δεν θα παίξει. Κόφτε. Στάνγκο, Καραχάλιο, Λιάσο και Σνάιντερ. Κανένα δεν είναι εξτρέμ από αυτού. Κανένα. Περέα. Περέα και μπροστά ο Ντομίγκεθ ή Ντομίγκεθ με Μορέιρα. Αν ο Περέιρα είναι έτοιμο. Είναι ο Μαυρούκο που. Ναι, 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 αυτό. Ο εξτρεμοδεφόρ. Ναι, ναι, ο χοντρό. Ναι, ναι. Ο άλλο που δεν παίζει είναι ο Γκαρντάφσκι μαζί με τον Πίρσμαν. Αυτέ είναι ουσιαστικά οι απουσίε που έχει. Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Ναι, είναι σφιχτή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Έχει πλάνο και κειμένο. Στα χαφ. Ναι. Ναι. Καραχάλιο, Λιάσο, ναι. Σνάιντερ και Στάνκο. Δεν είναι κανένα από αυτού εξτρέμ από την πλευρά. Κανένα. Όλοι είναι σφιχτοί εκεί μαζεμένοι. Ναι, αλλά δεν έχει τον Πίρσμαν να βγαίνει εξτρέμ. Ο Ρίζο δεν ξέρω πώ θα βγει εκεί. Θα είναι θέμα για τον Μπαζιάννενα. Αν δεν παίξει ο Ρίζο, θα παίξει ο νεοποκτηθή Ποζνάσκι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε. Τον Παλίκαρο το ήρθε και αυτό από μικρέ ομάδε Γερμανία. Από τη Β' ομάδα τη Βρέμη. Θα τον ήξερε ο. Ποιο. Ο προπονητή. Τον ήξερε ο Μεταξά. Ναι. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Πάμε στον Άρη. Ήθελε αποδόσει. Είναι φαβορή ο Άρη σήμερα. Έχει γυρίσει φαβορή. Παίζεται από 2.50 ως 2.65 το διπλό. Το ποντάρι. Ναι, εγώ Άρη βλέπω σήμερα. Και τρία φράγκα περίπου ο Πας. Βλέπω Άρη σήμερα. Βλέπεις Άρη. Ναι, ναι, νομίζω θα το πάρει. Το κάνω το απόγευμα. Ήταν να πάω Κραφτ Μαγκά. Και δεν μπόρεσα να. Θα ξεκινούσα σήμερα. Εντάξει. Μου το τρώει ο Άρη τον Κραφτ Μαγκά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι ωραία. Εξαιρετικό. Άσκηση τώρα θα τον πουλήσω το φίλο μου. Έχω ένα φίλο εδώ πολύ fit. Ναι. Φοβερό με. Κραφτ Μαγκά. Ήταν εκπαιδευμένο με. Τέτοιες πολεμικές τέχνες από μικρός και μου λέει θα κάνεις Krav Maga. Ναι, είναι πολύ καλό. Το κάνουν πολύ το Krav Maga. Εδώ δίπλα στη 17 Νοέμβρη. Άμυνα, έχει... ναι, ναι. Έχω... Εδώ δίπλα είναι ο δάσκαλος εδώ στο Μετρόπολη. Νομίζω ότι είναι από το Ισραήλ ξεκίνησε ναι. Αυτή η. Πάνε λέει να ανοίξει το μυαλό σου και εκεί. Το Krav Maga. Ναι. Λοιπόν, εξέτησε ο Φαμπιάνο για τον Άρη. Εξέτησε. Ο Φαμπιάνο. Πολύ καλό παιδί. Τιμωρήθηκε όμως ο Ματίγια. Δεν, δεν προλαβαίνει ο Μπρούνο Γκάμα. Επιστρέφει ο Γκάνεα κανονικά και πάμε να δούμε λίγο. Α, ανέτοιμος είναι ο Ντουκουρέ. Γιατί λέγανε Ντουκουρέ, άλογα εδώ τον Βαραγιάννη. Ο Βαραγιάννης θέλει σήμερα απόφαση. Ο Ντουκουρέ μου λέει και θα βάλει δύο γκολ ενώ δεν παίζει. Το πέναντι του Μουρκ λέει δεν είναι πέναντι. Ο παδός. Με αυτό και εσύ λες δεν τον πέναντι του Κρέσπο. Και εσύ... Όχι, εγώ σου είπα, σου ερμηνεύω πώς. Τι λέει ο νόμος. Εσείς ο νόμος μετατρέπεται για την εβδομάδα να πει. Όχι. Είναι τη σόμενα. Σαν κριτή εορτή. Είναι και, α, μπράβο. Πώς είναι του Θοδωρή. Βολεύει, του Θόδωρου, θυμάσαι. Το ψευτοθόδωρο. Το ψευτοθόδωρο. Για πες τον Άρη. Σιαμπάνης. Καλός. Πολύ καλός, όχι καλός. Καλός. Τον είχα στην Αφθαλήν ένα χρόνο, μπήκε σε βαθιά κολυμπάει πάλι. Πάρει 3-4 μάτς. Πολύ καλός Σιαμπάνης. Δεξιμπάκ. Σούντγκεν. Αριστερά. Κάνεα. Ωραία. Παπιάνο Μπράμπετς. Η τετράδα καλή. Του άμυνα του Άρη είναι καλή. Είναι καλή. Είναι καλός εκεί. Πάμε παρακάτω. Τώρα εδώ πέρα αναγκαστικά πάμε με Σάσα. Λείπει ο Ματίγια. Λείπει ο Ματίγια. Λείπει ο Τζέκο που λύθηκε. Απόλυα ο Τζέκο. Ο Τζέκο είναι απόλυα. Πες ο Σάσα με ποιον. Με το Ενδιαγέ εκεί. Πίσω πάει, πιο πίσω. Πάει πιο πίσω. Μπροστά. Ο Μπερτόλιο από αυτούς. Ναι. Ματσίνι. Η Τούρμπε. Ναι. Και κορυφή ο Καμαρά. Αυτή είναι η ομάδα του Άρη. Να πούμε ότι. Χαλάνε τα χάβε εδώ λίγο. Ναι, χαλάει λίγο η χημεία σας. Μπερτόλιο σε δραματική κατάσταση. Άμα δεν τραβήξει ο Μπερτόλιο, τι κάνει αυτό τώρα. Και τι, θα έχει προβλήματα. Ο Άρης μετράει 6 σερί άντρε εκτός έδρας. Ναι. 6. Καλό είναι αυτό. Ναι, τα πάει σφιχτά τα μάτια. Σφιχτόκολα τα πάει, βέβαια. Ο Πας ναι. Μετράει 8 σερί άντρε γενικότερα, όχι εκτός. Ναι. Και αυτό καλό είναι. Άρα πάμε για ένα μάτς σφιχτό, λες. Σφιχτό. 1-1, 0-1. 1-0-0. 0-1. Χι. Χι πιο πολύ βλέπεις. Ναι. Το Χ αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Ναι. Ναι, ο Ντουκουρέ που με ρωτάτε ξανά, παιδιά, δεν είναι έτοιμος γι' αυτό και δεν παίζει. Έτσι. Ναι. Εντάξει, τα βιολογικά δεν τα ξέρουμε. Να δούμε. Ναι. Τι λέει, τι βλέπω. Μας βρίζουν. Όχι, καμία σχέση. Απλά και άλλα θέματα προκύπτουν, βγαίνουν από την δισογραφία, δεν ξέρουμε τι να πρωτοπρολάβουμε. Τι έγινε, κάτι κακό είναι να το πούμε. Έχει βγει ένα θεματάκι. Του έκλεψαν το κινητό, λέει, στην Καλυθέα. Εμβόλησε τον Δράση και τον αδελφό του με το ΙΧ και κινδυνεύει πλέον να χάσει. Δηλαδή, ο άλλος του ψήρισε το κινητό και τον έκανε. Άστος. Ήρθε κάποιος να φάει το κινητό από ναι. Κάποιον. Και εσύ πήρες το αμάξι και τον. Και τον στούκαρες. Την πάτησε. Ναι. Επειδή του πήρες το κινητό, μπαπ, πήγε ναι. Με το αυτοκίνητο και τον πάτησε εκείνον. Ναι. Με καλό δικηγόρο την γλιτώνει. Ναι. Άμα πάρει τον Κούγια. Στην Αθήνα όλα αυτά. Άμα πάρει τον Κούγια δικηγόρο. Θα τους πείσει τους τώρα δικαστές. Μιλάμε για 16χρονους και 20χρονους. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα λίγο... να σου πω κάτι. Ναι. Το εμβρασμό ψυχής είναι. Εμβρασμό ψυχής βράζει το αίμα. Βράζει το αίμα, βράζει το πόδι δεν κολλάει του αλουνού. Είναι θέμα. Είναι ναι. Θέμα. Και λοιπόν. Αυτός που έκανε το κινητό πήρε ρίσκο. Ναι, πήρε ρίσκο. Πήρε ρίσκο. Γιατί άμα κλέβεις κάποιον. Μπήκε ναι, στο σπίτι του Ζαμπίδη. Ο άλλος θα τον κλέψει. Δεν μπήκε στο κόκκινο.
Έδωσε κόκκινο. Μπήκε με τον Ρόπολο τρεις γλυστές έβαγε ο κόκκινος. Καθάρισε. Καθάρισε, ναι. Πώς θα κερδίσω με Νεράτζι και Γκαντέμι Ραπτόπουλε στην Καβάλα. Λέει ευτυχώς έχουμε την ισοβαθμία. Ποιος είναι αυτός που λέει? Ένας φίλος του Απόλλωνα. Ένας φίλος του Απόλλωνα λέει. Εντάξει. Κάτσε, η Καβάλα ήταν πολύ καλή. Η Καβάλα ήταν καλή. Θα πάμε τώρα στην. Έχασε λίγο το κέντρο στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Με επιβεβαιώνουν ότι ήταν. Με Αλμοπό έπαιζε, όχι με Θεσπορτό. Και με επιβεβαιώνουν και άλλοι που ήταν στο γήπεδο ότι ο Μουχάλης ήταν εξαιρετικός, όχι καλός. Κοίτα, ο Μουχάλης ήταν άτυχος. Όχι απλά καλός, εξαιρετικός. Ήταν άτυχος που έπεσε. Πάνω στο καλό Μπουκουβάλα, έτσι. Πολύ καλός ο Μουχάλης, πολύ καλός ο Μπουκουβάλας. Εγώ τον είπα το Μουχάλη, το μικρό. Ναι. Και το μπαμπά του. Ναι. Λέω, καμιά μάγισσα κάνω αυτό δεν έχετε. Λέει, τι να κάνω. Κάνω αυτό να χτυπήσω ο Μουχάλης. Λοιπόν, δεν χτύπησε αμαναμά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Μου λες, όχι να πεθάνει. Ναι, μια θλασούλα. Μια θλάση 20 μέρες να τελειώνει. Πάντως, ο Μουχάλης που είναι και φιλαράκι μας κάνει καταπληκτικά παιχνίδια και δεν το λέω με εγώ και έχει εσύ. Έχει μάπα μάνατζερ. Ναι. Το αναστασιάζει το φίλο του. Σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, 1-2 η Βέρεια μέσα στον Αλμοπό. Όχι μάπα, δηλαδή νοχελικότατος. Ναι, θέλει λίγο πιο. Λίγο πιο δυναμικά δεν το πει. Νίκη Βόλου Ηρακλής 1-1. Μπράβο, τον πήρε τον πόντο σωτηρίας ο Ηρακλής. Αλμοπός Βέρεια 1-2. Μπράβο το Δερμιτζάκι. Καλαμάτα ΑΕΚ Β 0-0. Παναθηναϊκός Β Κηφισιά 1-0. Καραϊσκάκης Επισκοπή 0-0. Διαγόρας Ρόδου Ηρόδοτος 1-1. Ζάκηδος Καλυθέα 1-2. Ισαμικός Εγάλεο 1-0. Καλυθέα πάει πολύ καλά. Αστέρας Βλαχιώτη Λεβαδιακός 1-2. Θεσπρωτός Καρδίτσα 0-0. Πάει Καρδίτσα, το χάνει. Ολυμπιακός Βόλου Πασεραϊκός 1-2. Μεγάλο διπλό Πασεραϊκός. Ναι. Τρίκαλα Απόλο Λάρισας 0-1. Εργοτέλης Ρόδος 0-1. Ξάνθη Πιερικός 3-0. ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-0. Με τις αλητίες εκεί. Με τις αλητίες, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά στο μάτς ήταν σούπα από ό,τι έμαθα. Μάπα το μάτς, ναι, το πήρε ο ΠΑΟΚ με ένα. Εντάξει, οκ, okay, ο Πανίδης όπως είπαμε. Μπράβο τον Πανίδη. Και, Καβάλα Απόλλων Πόντου 3-0. Τι είδες εκεί? Καταρχήν είδα κόσμο. Είδα πολύ τοπικό κόσμο. Καλό στοιχείο. Αυτό. Δεν περίμενα Β Εθνική και τέτοια. Είδα την κολυσιεργία του Κούρου και των άλλων. Τόσο Κούρος, άμα ακούει σήμερα. Ναι. Ο Κούρος να μην ξυπνήσει καλά σήμερα, γιατί είναι κακή μέρα για αυτόν. Καλό παιδί είναι, το ξέρω εγώ, αλλά σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να κατέβει. Ο Μπουκουβάλας, να πούμε πάντως για τον Παλικαράκη, είναι τραυματίας, έτσι. Έχει ένα θεματάκι, γι' αυτό και παίζει ο Μουχάλης, ο οποίος τα πηγαίνει. Ο Μπουκουβάλας είναι τραυματίας. Ναι. Καλό είναι αυτό. Εντάξει, ναι, αυτό σου λέω. Ο καλό είναι από την τραυματία. Ναι. Για το δικό μας είναι φίλος μας ο άλλος. Πάντως ναι. Μπήκε και όχι απλά γεμίζει τα παπούτσια του Μπουκουβάλα, κάνει ίσως και παραπάνω πράγματα. Ένα μάτς τον είδα τον Μπουκουβάλα, δεν θυμάμαι που. Το Πασεραϊκό, δεν θυμάμαι. Ο Μπουκουβάλας έφτασε μέχρι την Εθνική Ελλάδος. Ναι, ήταν πολύ καλό. Πλάκα με κάνετε τώρα. Καλό είναι να τραυματιστεί, ας πούμε, να παίξει ο άλλος. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πολλά πράγματα. Είδες κόσμο, όπως είπες. Πάρα πολύ κόσμο. Τοπικό στοιχείο. Πολλές ηλικίες. Είδα νέους. Είδες νέους. Ναι. Δεν περίμενα τόσο τοπικό στοιχείο. Δεύτερον. Καλή ομάδα η Καβάλα, είχε θέμα στα χαφ, ελλείψεις. Ναι. Έπαιξε ο καλύτερος παίκτης, δίνω συγχαρητήρια στον Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης είναι δεξί μπακ και ελλείψη άλλων, τον έβαλε χαφ και ήταν ο καλύτερος. Ναι. Αυτό το πράγμα. Έχει ένα center for σαν τον Μπίζες Βαρένας, τεχνίτης με τα μαλλιά και τα λοιπά. Έβαζε κορμί, έβαζε το θώρακα, τον ποπό. Άμα του πετάξει ένα τενεκέ, θα πάρει κάτι δρόμους να φύγει Φοβιτσιάρης. Είχε και από τραυματισμό. Καλός παίκτης όμως, έκανε και τον γκολ το ένα. Τα εξτρέμ του πολύ καλά. Έχει ένα σώζεται σούπερ... Καβάλα. Άνετα. Να δούμε λίγο βαθμολογία για να το κάνουμε. Σώζεται. Λοιπόν, ναι. Να δούμε λίγο βαθμολογία. Έτσι όπως την είδα, ναι. Η Βέρεια με 16 έχει 39. Μπράβο. Η Λάρισα με 16 έχει 33. Μετά την ισοπαλία. Ναι. Η Ξάνθη με 16 έχει 32. Άρα βλέπουμε ότι η Βέρεια έχει φύγει 6 και 7 από τους δυο. Η Βέρεια έχει και διαιτητές, θα τα πάρει. Και ο καλό προπονητή, καλό έχει παιδί. Και καλή ομάδα μας. Και καλή ομάδα. Εντάξει. Έχει όλο το έχει πακέτο. Όλο το πακέτο. Η Βέρεια έχει όλο το πακέτο. Πάμε παρακάτω. Να σου πω κάτι. Αν έχεις μόνο τους διαιτητές ή τα άλλα. Τι και δεν έχεις ομάδα. Το πακέτο, παιδί μου. Βέβαια. Η Καρδίτσα έχει 26, αλλά πρόσεξε, η Καρδίτσα έχει 3 μας λιγότερα. Α, έμενε τώρα με την Καρδίτσα. Ναι, αν τα πάρει πάλι θα είναι στο μείον 4 μέρε. Αρχίζουν τα τσίπουρα εκεί ο Κλάος και τα. Α, στην Καρδίτσα. Ολυμπιακός Β 25, Νίκη Βόλου 24, ο ΠΑΟΚ Β 22, Ηρακλής 21. Σωμένος Ηρακλής. Ναι, Αλμοπός 21, Θεσπρωτός 19. Στην ουρά, να πούμε, η Καβάλα έχει 13. Ναι. Ολυμπιακός Βόλου 13. Ναι. Ο Πιερικός, η πατρίδα μου, 15. Θα φύγει ο Πιερικός κάτω, να ξέρεις. Αλλά έχει και παιχνίδι παραπάνω. Θα αυτό... πάει ο Πιερικός, Κράφτονα. Τρίκαλα 16. Ναι. Απόλλων Λάρισας 16. Πανσεραϊκός 16. Πανσεραϊκός. Και Απόλλων Πόντου 16. Δηλαδή βλέπουμε 1, 2, 3, 4, 5, 7 ομάδες σε απόσταση 3 βαθμών. Τίποτα, θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Στον Νότο, ο Λεβαδιακός
πέρασε πρώτος με 35, αλλά έχει δύο μάτς περισσότερα από την Καλυθέα που έχει 34. Καλυθέα, δηλαδή, αν τα πάρει, μπορεί να τον αφήσει και 5 βαθμούς. Αυτοί οι δύο είναι. Ναι, και η Καλαμάτα έχει 31. Έχασε πολύ έδαφος. Έχασε έδαφος. Δεν ξέρω, ο Αναστόπουλος εκεί που έφυγε, ίσως επηρέασε. ΑΕΚ Β' 29, Γάλλο 28. Στην ουρά, να πούμε ότι κινδυνεύει η Ζάκηδος. Δεν κινδυνεύει, είναι πεσμένη. Ο Αστέρας Βλαχιώτη και αυτός είναι πεσμένος με 10. Γίνεται μάχη μεταξύ των ομάδων εκεί. Η Ρόδοτος 13, Διαγόρα 16, Καραϊσκάκη 16 και Ρόδος 19. Και Επισκοπή σου 20. Πάει, Ζάκηθος έπεσε. Τα νησιά γενικότερα έχουν θέματα. Εντάξει. Η Ρόδοτος, Διαγόρα, Ρόδος, Όφη Ιεράπετρας έχουν θεματάκια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την Β' Εθνική. Στο σίδημα παίρνει φωτιά το Κόρδοβα. Τα είπαμε, ο Μακεδονικός έβγαλε ακόμα μια μεγάλη νίκη. Συνεχίζει ακάθεκτος. Παίζει μπαράζ, παιδί μου. Μόλις πάω στα μπαράζ, τελείωσε. Θα πατήσω το πόδι μου, θα κάνω συμφωνία. Για πες τώρα τη συμφωνία, να την ακούσω. Παιδιά, έχουμε βάλει εδώ ένα στίγμα. Αν ανέβει ο Μακεδονικός, θα κάψει τον Κόρδοβα. Όχι, θα το πω. Ναι. Το καίω το Κόρδοβα. Το καίς. Δέχομαι. Ναι. Αλλά θα έρθω στα μπαράζ να πατήσω το πόδι μου στο γήπεδο που θα παίξει η ομάδα σου. Δεν το θέλουν αυτό. Το θέλεις. Όχι, δεν το κάνουμε θέλεις. Τέτοια συμφωνία. Α, πάλι βρήκες πάτημα. Άμα θες να πατήσω το πόδι μου στα μπαράζ, πες μου. Αλλιώς να μην έρθω. Να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία. Κάνεις τέτοια συμφωνία, ε. Ναι. Τι μαγά σας είσαι. Λοιπόν, διπλό χθες είπαμε για τον Μακεδονικό. 0-1. Παραμένει πρώτος. Τον κυνηγάει η Κοζάνη βέβαια. Έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Φώναζαν οι Καβαλιώτες. Ο Μουμτζάκης λέει φταίει. Ο Μουμτζάκης δεν ξέρω. Τι είναι ο Μουμτζάκης. Έχω ένα υδραυλικό ξάδερφο, είχα πέθανε ο Μουμτζάκης. Ναι. Είναι λέει, το τμήμα αθλητισμού στο Δήμο κατακριτέως. Ρε σύστηλο, μην βρίσουμε λάθος άνθρωπο. Και έχουμε άλλα θέματα. Όχι, λέει ο Μουμτζάκης, λέει και ο Κούρος. Αυτοί οι δύο φταίει. Με την Καβάλα, ναι. Αφού φωνάζαν 200 άτομα, φταίει ο Κούρος. Και, ναι, κούρος και εσύ ο Κούρος, έτσι με, πήρε μπάλα. Εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα ο Χρυστάρας. Ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω, λέει, σε αυτούς που στους Ολυμπιακούς κυρίως, να δούνε το δεύτερο μέρος της ΑΕΚ, πόσες φορές έπαιζε με άμυνα με τα χέρια ο Παπασταθόπουλος και δεν σφύριζαν ποτέ φάουλ. Εγώ εκεί μετράω διετσία, όχι μόνο πεσταπέναντι. Παντού. Ναι, δεν έδωσε ούτε ένα φάουλ από τον άξονα ποτέ ο διετής χθες, λέει. Μπούζας το λέει. Όχι, ο Φιλαράκη, ο Χρήστος εδώ. Ναι. Ενώ στον Άμραμπατ έχουν κάνει τουλάχιστον 3-4 μαρκαρίσματα με τα χέρια. Ο Άμραμπατ, το οποίο είναι κτίνος. Ναι, πολύ δυνατό. Με κτίνος, όντως τον παίζαμε με τα χέρια, αλλά δεν πέφτει. Ναι. Είναι και αυτό. Δεν έπεφτε. Βόδαρος, πού να πει. Δεν έπεφτε, ναι, πραγματικά δεν έπεφτε. Λοιπόν, Ευρώπη είδες. Όσο πρόλαβες. Είδα στιγμιότυπα, όχι ολοκληρωμένα μάτς. Λοιπόν, καταρχάς για μένα Δεσπόζη. Είδα τα στιγμιότυπα. Το Ντόρτι που είδα τη Λίβερπουλ, ας πούμε. Πρέπει να με ενθουσίασε. Το μάτς το οποίο για μένα κρατάω είναι το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Είναι τα 4 που φάγει η Μπάγκερν. Έχασε 4-2 από την Μπόχουμ. Τα στείλουν αυτοί. Έχουν ξεφύγει, λες και ό,τι θέλει κάνει πλέον. Σοβαρά μιλά. Εντάξει, 4-2 έχασε η Μπάγκερν από την Μπόχουμ. Πόση διαφορά έχει η Μπάγκερν? Δεν έχει πάρα πολλού. Έξι. Ναι. Ομορφιά έγινε. Ομορφιά στην Τρίπολη έγινε. Ναι, ομορφιές γίνονται τώρα από εδώ και πέρα. Θα ψάχνετε τις ομορφιές. Ναι, δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θέλουν να κάνουν ομορφιές και ποιες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Κάνα τεχνικό διευθυντή, κάνα γενικό αρχικό. Πιάστε φιλίες. Λοιπόν, πάντως η Ντόρτμουντ χθες κέρδισε την Ουνιόν Βερολίνου και την πλησίασε την Μπάγκερν στους 6 βαθμούς. Πρέμιερ Λιγκ. Να δούμε λίγο και εκεί τι έγινε. Έχουμε ένα-δυο λεπτάκια έτσι. Η City, η Βρωμοσίτη κέρδισε πάλι. Η City κέρδισε την φίλη μας την Norwich, η Norwich κατ' εμέ. Η Λίβερπουλ κέρδισε και αυτή να. Δεν έπεισε. Την Μπέρνλι με 0-1. Δεν ήταν καλή. Η Νιουκάσλ αρχίζει και βγάζει καλά πράγματα και θα σωθεί η Νιουκάσλ. Έριξε την. Δεν έχει γίνει τώρα. Δεν είναι λογικό να σωθεί η Νιουκάσλ. Ναι, έδωσε πολλά λεφτά. Νομίζω ότι Μπέρνλι, Γουότφορντ και Νόριτς δύσκολα θα την πει. Τι πάει, τρεις δεν πέφτουν. Αυτές οι τρεις οι οποίες έχασαν και οι τρεις. Χαίρομαι που σώνεται η. Πώς τη λένε. Πήρε παιχταράδες στο Ινδόνι. Γιατί του χρόνου, άμα χώσει κι ο άλλος. Θα χώσει κι άλλο. Θα γίνει πρωταγωνιστρία και στο πρωτάθλημα. Ναι, νομίζω ότι δύσκολα Norwich, Watford και Μπέρνλι να προλάβουν μία εκ των Newcastle, Everton και Leeds, έτσι. Δεν μου λες οι Έλληνες παίζουν εκεί. Όχι. Όχι, θες να σου πω πως κατέβηκε χθες η. Όχι, ο Τζόλης παίζει εκεί. Όχι. Ούτε αλλαγή ούτε τίποτα. Αλλαγή σε κάποια μάτς γίνεται. Ναι. Χθες με Ράση, Τσαπούκι και Σάρτζεντ παίζει. Αυτή μπορεί να τον πάρει η Μπαρτσελόνα του χρόνου. Και χθες δεν μπήκε ο Νόρμαν, ο Μπράιαν και ο Ντόουελ. 4-3-3 δεν παίζει τώρα πια. Ναι, 4-3-3. Το γύρισε. 4-3-3 ξεκάθαρο πλέον παίζει. Και δυστυχώς έχει χάσει θέση και ο Γιαννούλης, παίζει και ο Williams. Έτσι. Έτσι γιατί το 3-4-3 είναι πολύ επικίνδυνο όταν δεν ξέρει να το παίξει. Σωστά. Να πούμε ότι η Ρεάλ έκανε γκέλα με τη Βιγεράλ, την πλησίαση σε Σεβίλη. Μακριά είναι.
Ναι, στην Ιταλία χθες η Γιουβέντους. Ωραίο μάτς το 1-1 της Γιουβέντους. Ναι, τόσο σε στο 100 με Ντανίλο. Ωραίο μάτς. Η Αταλάντα έδειξε χαρακτήρα, αλλά η Γιουβέντους την έχει προσπεράσει πλέον. Έτσι ξεκάθαρα την πέρασε με αυτή. Άμα το έκανε διπλό, άμα το έκανε νίκη η Γιουβέντους, ναι, θα γινόταν πάνταγο στο πρωτάθλημα. Ναι, γιατί ήθελα, ήδη είναι στο μείον 9. Ήθελα να το κάνει. Ήθελα να το κάνει. Εγώ ήθελα. Για εγώ να γίνει εκεί φασαρία μεγάλη. Δεν το έκανε όμως. Η Μίλα κέρδισε την Τόρια 55 μόνη πρώτη. 54 πονταλάκια Ίντερ, 53 η Νάπολη. Δεν συγκρίνεται εδώ. 50. Αυτό είναι πρωτάθλημα, λέει Μαγκά. Και η Γιουβέντους που ανεβαίνει 246. Εδώ η Γιουβέντους μας το χάλασε, έπρεπε να το κάνει διπλό. Εάν το έπαιρνε, ναι. Να το έπαιρνε, να γινόταν επαγγελιό. Τι θέλουμε τη Γιουβέντους με πάνω. Λοιπόν, τέλος, αυτό δεν προλαβαίνουμε άλλο. Τελειώσαμε. Ήτανε... Έχουμε και άλλα να πούμε, κουτσομπολίστικα. Θέλαμε και κουσκουσάκια, ναι. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο τα κουσκουσάκια. Είμαστε σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε Champions League, έχουμε πολύ πράγμα. Λοιπόν.